Αυτό το εστιατόριο δεν μοιάζει με κανένα άλλο εστιατόριο του κόσμου. Το γιατί θα το μάθετε αμέσως τώρα. Στο First Date όλα τα τραπέζια είναι αποκλειστικά για δύο. Γιατί εδώ συχνάζουν όσοι θέλουν να βρουν το άλλο του μισό. Πώς? Μα βγαίνοντας ραντεβού. Πρώτο ραντεβού σημαίνει αγωνία. Σημαίνει κρυφές ματιές. Τυχαία αγγίγματα. Σημαίνει ότι πρέπει να ανοιχτείς, να μιλήσεις και να φλερτάρεις με κάποιον που συναντάς πρώτη φορά. Το εστιατόριο έχει φτιαχτεί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Εδώ έρχεσαι για να ζήσεις την πιο συναρπαστική έξοδο της ζωής σου. Έρχεσαι για την τέλεια ατμόσφαιρα, την παρέα, το καλό φαγητό και φυσικά για τη γνωριμία που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Και βέβαια για τα κοκτέιλς. Κάσο, πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά? Πώς γίνεται να μην πιστεύω? Σε αυτό το περιβάλλον, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εδώ κάποιες καρδιές θα σπάσουν από λαχτάρα και κάποιες άλλες ίσως ραγίσουν. Αφού στο τέλος της βραδιάς, όλοι πρέπει να πάρουν μία απόφαση. Θα ξαναβγείτε δεύτερο ραντεβού? Για όλους κάπου υπάρχει το άλλο τους μισό. Αυτοί που βρίσκονται εδώ, ελπίζουν να το βρουν σήμερα. Εμείς εδώ βάζουμε την αστερόσκονη. Τα υπόλοιπα είναι δική σας υπόθεση. Καλώς ήρθατε στο εστιατόριο του First Dates. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη. Είμαι 24 ετών. Έχω τελειώσει φυσικοθεραπεία και στον ελεύθερό μου χρόνο ασχολούμαι με το χορό. Είμαι γλυκούλα και είμαι κοινωνική, είμαι δοτική. Μπορώ να επικοινωνήσω, να γνωρίσω τον άλλον. Τι ξέρω τι άλλο. Γεια σας! Κούκλα, κούκλα, φτού, σκόρδα. Ποια είσαι, sorry, γιατί ήμουνα λίγο... στην κοσμάρα μου. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι Ειρήνη. Γεια σου, Ειρήνη. Έρχομαι από Αθήνα. Βασικά από εδώ είμαι από Αθήνα. Νύχη. Ναι. Χαμός. Με τι ασχολείσαι? Κάνω μασάζ. Έχω τελειώσει φυσικοθεραπεία, αλλά εργάζομαι πάνω στο μασάζ. Δεν θα φύγεις σήμερα. Καθόλου. Μα θες? Έχω ένα αυγενικό. Ναι. Δεν υπάρχει. Η ειδικότητά μου, να ξέρεις. Σε παρακαλώ. Αλήθεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τρεις ολόκληρη λες και είμαι χαλασμένο έπιπλο. Αυτό είναι μονόπετρο. Αυτό είναι δώρο. Α. Μονόπετρο, μόνο που δεν είναι. Αλλά είσαι ελεύθερη. Είμαι ελεύθερη. Αφού βγήκα από μια μεγάλη σχέση, ναι, είμαι. Πόσα χρόνια? 4. Και πήγαινα για γάμο. Πόσο χρονών είσαι? 24. Οπότε τώρα είμαστε ελεύθεροι να φλερτάρουμε. Ναι, ξεκάθαρα. Ωραία, και πώς το φαντάζεσαι τώρα αυτό το αγόρι? Λοιπόν, θέλω να είναι πιο ψηλός από μένα, βέβαια είμαι και λίγο γοντούλα. Petit. Ο σωστός όρος πια. Σωστά. Είναι petit. Θέλω να προσέχει τον εαυτό του, να είναι εμφανίσιμος. Κοιτάω πολύ έντονα το χαμόγελο. Μου αρέσει να είναι δραστήριος, κοινωνικός, χαμογελαστός, δοτικός. Πάμε να σου γνωρίσω τον Τάσο. Πες μου τώρα. Κούκλα. Πόσο όμορφη. Ευχαριστώ. Σ' το έχουν πει? Όχι, εντάξει, μου το έχουν πει. Μπράβο, άρα το ξέρεις. Ναι. Δεν μου είσαι κανένα. Όχι, όχι. Εντάξει, το παραδέχομαι. Είσαι όσο φωτιά φαίνεσαι. Ναι. Μπράβο, εντάξει. Είμαι. Αυτό. Ανάλαβε, Τάσο μου. Μπράβο, Τάσο μου. Λοιπόν. Λοιπόν, έτσι, όμορφη όπως σε βλέπω, το άνθος της Σεβίλης. Είναι γλυκό, λίγο. Ναι. Είναι αρωματικό. Μου αρέσουν τα γλυκά. Ωραία. Το αφήνω πάνω σου, βασικά, ό,τι νομίζεις εσύ. Okay. Για να δούμε. Θα το πετύχουμε? Είμαι σίγουρη. Φοβερός.
Τι κάνεις, Ειρήνη, εσύ στη ζωή σου? Δουλεύω πολύ. Βγαίνω με τις φίλες μου, περνάω καλά. Έχω το σπίτι μου, μένω μόνη μου. Μαγειρεύω. Μαγειρεύεις? Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Τα μακαρόνια με κιμά. Και τα κάνω και τέλεια. Ε, σ' αρέσει? Πεθαίνω. Αλήθεια? Είναι πολύ ωραίο φαγητό. Σε ευχαριστώ. Για δοκίμασε και πες μου. Είναι αρωματικό. Okay. Με ένα τάνκερέι Σεβίλε που είναι με ανθούς πορτοκαλιών από τη Σεβίλη και με είδη λέμον σόδα. Ωραίο είναι. Δεν έχεις άγχος από ό,τι σε βλέπω? Λίγο. Γιατί έχεις λίγο άγχος? Εντάξει, είναι λίγο η πρώτη φορά. Που βγαίνεις ραντεβού, δεν το πιστεύω. Όχι, είναι η πρώτη φορά που βγαίνω ραντεβού έτσι στα κρυφά. Στα τυφλά. Ναι, στα τυφλά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Σας βρήκαμε. Με λένε Γιάννη Παραπανίδη. Έρχομαι από το Πόρτο Ράφτη και είμαι 32 χρονών. Γίνεται με τα μπλε τα μάτια. Γίνεται πολύ, ε. Ναι. Είναι της μόδας. Είναι της μόδας, λέει. Εγώ ξαφνικά έχω ενθουσιαστεί. Μπαίνετε μέσα όλοι σας και είσαστε φουλ, ματάρες. Θα σου πω ότι ο Γιάννης είναι ευαίσθητος, δυναμικός, σε κάποιες στιγμές, τρελός σε άλλες φάσεις. Σκέφτεται πράγματα, λέει ότι αν τον θέλει θα το κάνει. Όταν διεκδικείς, θα το διεκδικείς που λέμε. Γιάννη, από πού ήρθες? Το Πόρτο Ράφτη. Και τι κάνεις εκεί? Κάνω εκεί, δουλεύω. Ναι, τι? Μπάρμα. Σαν τον Τάσο μας. Σαν τον Τάσο, ναι. Κοκτέιλ. Θα κοντραριστείτε στις γνώσεις του bartender? Δεν ξέρω, το βλέπω πιο έμπειρο. Μείνουμε ναι, πολύ έμπειρος εγώ. Κοίτα να δεις τι εντύπωση έχει αφήσει ο Τάσος, ε. Ναι, τον έχω δει. Είναι πιο έμπειρος. Είναι. Τα μπουκάλια, τα παίζει, βόλτες, καρποτσέτες, ναι. Κοίτα, δεν έχουμε τώρα τυχαίνεις εδώ. Έχουμε φέρει το κονισσάρα. Λοιπόν, έχει έρθει και το ραντεβού μας για να δούμε. Το λέω για να αγχωθείς και λίγο. Όχι, έλα. Γιατί σε παραχαλάρωσα. Γιατί? Δεν θέλω να με χαθώ. Και στο first date, τι ψάχνεις? Ψάχνω το αφήνω στο φλού. Κάτι... Ναι, αλλά άλλο μπάμπι στο φλού. Όχι, άλλο μπάμπι, εννοείται. Ναι, ήρθαμε να βρούμε κάτι δυνατό. Τι? Κάτι σε μελαχρινό, σε ωραία μάτια εκεί, να συνδυάσουμε τα μάτια. Ωραίο σώμα. Κάτι σούπα, δυνατό. Θέλεις να πάμε να σου δείξω πόσο έπεσες μέσα? Πόσο έπεσες μέσα, για πάμε. Είσαι αγχωμένος? Λίγο. Έλα στα μάτια. Καλησπέρα. Γεια σου. Εγώ είμαι Ειρήνη. Χάρηκα. Ωραίο παιδί. Εμφανίσιμος. Το στυλ μου. Ήταν και χαρούμενος. Ήρθα με χαμόγελο. Μου άρεσε. Το βρήκαμε. Καταρχήν είχε ωραία μάτια. Καταρχήν, να σου πω κάτι, με το που μπήκε σε περιέγραψε. Λες και... Και δεν σε έχει διόρθει, να τρελαθεί λιγάκι. Ήταν όμορφη. Ναι, εντυπωσιακή. Και είχε πολύ ωραίο χαμόγελο. Ήταν γλυκούλα. Εδώ ο φίλος μας, Τάσο μου. Συνάδελφος. Συνάδελφος. Μάρμαν. Χάρηκα. Χάρηκα πολύ. Αλλά είσαι πιο δυνατός, είπα. Είσαι πιο έμπειρος. Εντάξει, κόψε λίγο το λέξη. Λοιπόν, συνάδελφε. Συνάδελφε, ωραία. Άρα αυτός ξέρει πάνω κάτω τι θα διαλέξεις. Ξέρω τώρα. Εντάξει, αυτό τώρα το λες κισμέτ. Κάρμα. Κούμπομα. Αλλά ποτά, από την όλα. Θα σου πω εγώ ότι είναι πιο δυνατός. Εντάξει. Βάλεις τα κόλπα. Είναι χρόνια. Ναι, παίζει. Θα τον φτάσεις. Βλέπεις. Θα κάνω τώρα και... Ναι, ξέρεις, θα σε ψάξω πάνω μέχρι κάτω, ξεκάθαρα. Αυτά είναι. Στην υγειά σας. Μετά σου. Έλα. Στην υγειά μας. Νομίζω ότι την ώρα που τον γνώρισα και με γνώρισε υπήρχε ήδη μια χημεία με τον τρόπο που κοιταχτήκαμε. Ωραίο. Να το, μ' αρέσει. Έπαιξε πολύ πάντα. Και τριαντάφυλλο, ε. Και τριαντάφυλλο. Έχω κι εγώ να ξέρεις. Τριαντάφυλλο. Μη με ρωτήσεις που. Όχι στο πόδι. Στο πόδι. Αχ, ωραίο ζευγάρι, ε. Ναι. Το original ωραίο. Ναι. Μήπως πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είμαι? 32. Αλήθεια. Ναι, μικροδείγμα, ε. Δεν σου φαίνεται. Καλό. Όχι, όντως. Θα πάω πιο ψηλά, θα είμαι πιο μικρός. Εσύ πόσο είσαι? 24.
Εντάξει, εγώ είμαι petit mignon. Είσαι μικρή, δηλαδή. Ναι. Εγώ και τόσο, εντάξει, ωραία. Εντάξει, καλά είναι. Από πού μας έρχεσαι? Από εδώ, από Αθήνα. Είναι. Τι? Λοιπόν, πού? Στο Αθήνα, πρώτο ράφτη. Τώρα έχω πάει εδώ. Α, πήγες και καλά σαν σεζόν. Οκ. Αλλιώς πριν που έμεινες. Λοιπόν. Αλήθεια. Γείτονες. Γείτονες. Είσαι το πετύχει. Βήρωνα μένω. Βήρωνα. Ναι. Δεν μείνω πολύ καιρό. Μένω ένα χρόνο περίπου. Λίγο πολύ αυτός Βήρωνα εγώ. Μια χαρά. Πάμε για γάμο. Σε τι δουλειά κάνω? Εγώ έχω τελειώσει φυσικοθεραπεία. Μα δες, την άλλη δουλειά μου. Και τι, πόσες κάνεις? Μετά, δεύτερο, σαν χόμπι ήταν αυτή η δουλειά. Α, ναι. Ολοκλήρωση. Έχεις τελειώσει? Πολύ δεν έχω τελειώσει, ήμουν γυμναστική ακαδημία. Και με προπονητής ποδοσφαίρου. Οκ. Σε παιδάκια, ακαδημίας. Αλήθεια. Τέλειο. Εγώ εργάζομαι τώρα πάνω στο μασάζ. Μασάζ. Ω, τέλειο. Και έπαιζα και μπάλα. Ναι. Εκεί, στις περιοχές που ήμασταν. Βήρωνε λίγο. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήσουν σε ομάδα και αυτά. Ναι, εντάξει. Αλλά, οκ. Okay. Άρα έκανες και μας άδειο, φανταστώ σαν αθλητής. Μου κάνανε, ναι, μου κάνανε. Ωραία, ναι, αυτό είναι. Ναι, σου κάνανε. Τώρα, εντάξει, τα χεράκια σου δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω το μασάζ. Να είσαι καλή, εννοώ. Ξέρεις πόσο δυνατό μασάζ κάνω. Α, αθλητικό. Ναι. Τέλειο. Και με διατάσεις κάνω και αγκώνα βάζω. Όχι, κάνω πολύ δυνατό μασάζ. Ήρθα να ενοχλήσω λίγο τις πίθες. Ναι. Όλα καλά. Αυτός που παίζει να ντρέπεται πιο πολύ από μένα. Ναι. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Είναι, δεν ναι. Ξέρω. Είπε η Ειρήνη ότι ντράπηκα, αλλά δεν νομίζω. Όχι, έτσι είναι το στυλ μου. Είμαι πιο χαμηλών τόνων. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα αγόρια είναι πιο ευαίσθητα από εμάς, το ξέρεις. Θεωρώ ότι οι άντρες μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι από τις γυναίκες. Απλά θέλουν να δείχνουν ότι είναι κατά βάθος σκληροί. Τέλεια. Το μενού σας. Μια σπερόσκονη. Και γεια σας. Ωραία, δεν πρέπει να στα φαγητά σου αρέσουν εδώ σήμερα. Εντάξει, να ξέρω που φαγητό γενικά τρώω το πάντα. Το πάντα και εσύ. Και εγώ έχω πάντα. Πεθαίνω. Είμαι 28 ετών, έρχομαι από την Ουμενίτσα και το όνομά μου είναι Γιάννης, αλλά μπορείτε να με φωνάσετε Ρέβη. Σαν άνθρωπος είμαι λίγο ιδιαίτερος, είμαι λίγο ιδιόρυθμος. Έτσι δεν σκέφτομαι σαν το μέσο άνθρωπο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν επαναπαύομαι. Θέλω πολύ περισσότερα και πολύ περισσότερα ξανά και ξανά. Δεν με πειράζει ούτε να ρισκάρω για μια γυναίκα, ούτε να τρέξω, ούτε έχω κατέβει από πλοία για γυναίκα. Έχω πάρει γυναίκα σε ένα βράδυ και έχουμε πάει εκτός χώρας. Έχω πάει στην άλλη άκρη της χώρας μόνος μου για την κοπέλα, δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Εφόσον αξίζει, το κάνουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ω, καλησπέρα. Double kiss, θα μου επιτρέψεις. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Σε καλά. Πώς σε λένε? Είμαι ο Γιάννης, είμαι 28 ετών. Την Ιγουμενίτσα. Ιγουμενίτσα. Ναι, ναι. Ξέρετε όλοι πώς με φωνάζουν την Ιγουμενίτσα, έτσι δεν χρειάζεται να το πω. Πώς? Με φωνάζουν πρίγκιπα. Ήθελα πάντα να γνωρίζω ένα πρίγκιπα. Μην κοιτάς που δεν έχω τα κλασικά χαρακτηριστικά του πρίγκιπα, έτσι πως βλέπετε όλοι. Λευκό δέρμα, ξανθό μαλλί και τέτοιο. Άκουσε με. Π.χ. Ναι, οι πρίγκιπες με τα πραγματικά λεφτά είναι από την Ανατολή. Που έχεις ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Απλά το τονίζω γιατί όλοι ξέρουν ο πατέρας μου είναι ξανθός, γαλανομάτης. Τι λες τώρα, η μαμά είναι το μελανούρι. Μαμά, είμαστε κριτικοί. Το βασικό που έχω, το αναγνωρίζω, είμαι λίγο αλαζόνας. Αλλά όταν δουλεύεις 16 ώρες την ημέρα, δουλεύεις στην εμφάνισή σου, δουλεύεις στη δουλειά σου, δουλεύεις στο πελατολόγιο σου, οφείλω να είμαι λίγο αλαζόνας. Αλλά δεν μπορώ να μπαίνω σε ένα χώρο και να σκέφτομαι ότι κοίτα, δεν είμαι καλύτερος από τους περισσότερους. Και πώς θα διεκδικήσω μια γυναίκα που μένει στον χώρο, καταλαβαίνεις. Πάμε στο διατάφτα. Τέτοιος πρίγκιπας. Μπράβο, από καλή αυτό. Οικογένεια. Από ηγουμενίτσα Χανιά. Πώς δεν βρήκε γυναίκα. Όχι, πώς δεν βρήκες γυναίκα. Τι ψάχνεις? Ψάχνω μια γυναίκα να έχει αισθητική που λέμε. Γιατί και αυτό που είπαμε τώρα πέρα από την πλάκα για το πρίγκιπας αφορά την αισθητική. Δεν τα χρώματα.
Δηλαδή θα δεις, θα καταλάβεις γιατί εννοώ ότι είμαι πρίγκιπας. Πέρα το από την πλάκα. Η συμπεριφορά. Πώς συμπεριφέρομαι, πώς μιλάω στον κόσμο, πώς θα μιλήσω στην κοπέλα. Ακόμα και αν με απορρίψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ μου αρέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Ωραία. Πώς τη φαντάζεσαι, ρε παιδάκι μου. Κοίτα να δεις. Το ιδανικό για μένα θα ήταν να ήταν petit. Αυτό σίγουρα έχει να κάνει με το ερωτικό κομμάτι. Η γυναίκα θέλει δηλαδή να με βλέπει μεγαλόσωμο για να γνωρίζω ότι εφόσον έχω και τα υπόλοιπα στοιχεία στο ερωτικό κομμάτι μπορώ να κυριαρχήσω, έτσι. Και για μένα φυσικά για να νιώθω ότι μπορώ να την προστατεύσω. Να τη σηκώνει με τα χέρια να. Κοίτα, το ιδανικό για μένα να είναι στα μισά κιλά περίπου. Εγώ είμαι στα 100-101, να είναι στα 50-55 κιλά. Να βγάλω ζυγαριά, δεν θα βγάλω, να ξέρει. Ότι θα κάνω εγώ το τεστ. Θα κόψει με το θα δεις, θα προσέξεις, θα κάνω δύο κινήσεις για να καταλάβουμε. Πρίγκιπα, πάμε για ποτό. Πάμε. Καλά, τώρα. Πρώτη φορά συνοδεύω πρίγκιπα σε μπαρ. Πώς νιώθεις? Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, είστε καλά. Τι έλεγα. Α, γιατί να ξέρεις, πάσχω και από διαλυματική προσοχή, να ξέρεις. Δηλαδή. Σε καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ, μάνα. Ο παιδί μου περνά που... τέλεια στο κεφάλι σου, Τέλεια. Κάνω ψυχανάλυση μόνος. Άμα είσαι στο ξενοδοχείο βράδυ χειμώνα που δεν έχει κόσμο πολύ. Μιλάς και εσύ μόνος σου. Όχι, μιλάω μόνος μου. Μπαίνουν μέσα τα παιδιά στο και με βλέπουν. Περνάω από καθρέφτη, όπως είναι εδώ ο καθρέφτης. Περνάω και κάνω. Εγώ κάνω και τον αντίλογο, να ξέρεις. Δηλαδή περνάω και κάνω. Και λέω, όπα. Μιλάω. Μήπως να το τρενάρουμε λίγο. Περνάμε τέλεια. Είμαστε... Οπότε ταιριάζουμε εμείς οι δύο. Απλώς σου βγήκα λίγο μεγάλη. No problem. No problem. Θα μου φτιάξεις με τεκίλα λευκή. Ναι, ναι, πάγω. Με πάγω, ναι. Θα μου βάλεις και λίγο λεμόνι. Ποια θα έχει το τάφριο. Αχ, εγώ. Θα γνωρίσεις ένα πρίγκιπα. Είναι πρίγκιπα. Αλλά τι. Είναι ο πρίγκιπας της ηγουμενίτσας. Σου ζητάω αυτό το ποτό. Ναι. Έτσι. Σου λέω μια τεκίλα λευκή, με λίγο λεμόνι στημένο κτλ. Καταλαβαίνεις κάποια πράγματα για μένα. Καταλαβαίνεις δηλαδή άμα είμαι απλός ή άμα είμαι περίεργος ή άμα δεν πίνω πολύ. Καταλαβαίνω ότι είσαι απλός, είσαι σταθερός. Mm-hmm. Ισχύει, ας πούμε, αυτό πάντα πίνω έξω. Πατάς τα πόδια σου, ξέρεις τι θέλεις. Mm-hmm. Και πας να το κατακτήσεις όπως να δοκιμάσεις και το ποτό. Αυτό ονομάζεται aggressive patience, δηλαδή επιθετική υπομονή. Δηλαδή σιγά σιγά δουλεύεις αυτό που θες και το χτίζεις. Αυτός μοιάζει, λες και είναι ο Αλαντίν, ο πρίγκιπας. Ο Κόναν. Γιατί είναι πολύ. Ο Κόναν. Κόναν. Σωστή. Αυτό λέω. Ναι, είναι πολύ. Είναι ντούκι. Θέλει πετίτ όμως. Θέλει πετίτ. Είμαι η Ελένιδα Μουλάκη, είμαι 22 χρονών και έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Σπουδάζω Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων στη ΣΥΝΔΟ και δουλεύω σερβιτόρα. Έχω γενικά κάνει 2 μεγάλες σχέσεις, 3 χρόνια πιο μικρή, μετά έκανα άλλα 3 μετά το σχολείο, εκεί, και τώρα είμαι πάλι ελεύθερη. Γενικά ψάχνω κάτι σταθερό, όμορφο, εγώ εκεί, ο ένας για τον άλλον εκεί. Και σίγουρα αν κάτι ψάχνω σε έναν άνθρωπο που έχω σκεφτεί το τελευταίο 1,5 χρόνο που είμαι ελεύθερη, είναι το να υπάρχει ένα είδος πλάκα μεταξύ μας, αστείο, χιούμορ. Να περνάμε καλά, αλλά και όχι τόσο συντηρητικά πάντα. Γεια σου! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι, και εγώ. Εσύ ποια είσαι? Ελένη. Αυτό το πετύχα που λέγαμε πριν, το πέτυχα. Σ' αρέσουν οι πρίγκιπες? Μ' αρέσουν οι πρίγκιπες. Πιστεύεις τα παραμύθια? Όχι. 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 Ιδιαίτερα. Πού πιστεύεις? Στον έρωτα είναι η σωστή απάντηση. Στον έρωτα πιστεύω. Μπράβο. Στον έρωτα πιστεύω. Είναι σπάνιος βέβαια. Σπάνιος. Ναι. Να τον βρεις, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει. Θα μπορούσα να βρω τον έρωτα στο first date. Θα ήθελα βασικά. Αλλά δεν ξέρω, είμαι και λίγο επιφυλακτική. Είναι petit με τα τακούνια, έτσι. Αυτό είναι extra point, να ξέρεις για μένα. Σου αρέσουν τα αγόρια πώς? Όχι γεροδεμένος πολύ, αλλά να προσέχει τη φυσική του κατάσταση. Αλλά άμα είναι και λίγο ντούκι, δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει, όχι. Μπράβο.
Γαλάζια μάτια είναι ωραία. Ανοιχτά μάτια. Ανοιχτά μάτια και τα πράσινα και τα ανοιχτά, ναι, γενικά. Ωραίο χαμόγελο. Ωραίο χαμόγελο. Όλα αυτά τα έχουμε, να ξέρεις. Αλήθεια. Έχω κάνει μεγάλη επιτυχία. Πες μου κι άλλα. Νομίζω να κοιτάει στα μάτια μ' αρέσει. Δεν ξέρω αυτό σαν τι χαρακτηριστικό μπαίνει, αλλά πλέον οι άνθρωποι σαν να ντρέπονται να κοιτάνε στα μάτια. Παίρνουν κατευθείαν το βλέμμα αλλού. Οπότε αυτό σίγουρα κάνει τον άλλον πιο όμορφο και πιο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε γιατί σου λέω, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Τι κάνετε? Γεια σας. Η Ελένη. Χάρηκα, Ελένη. Double kiss. Το double kiss, επειδή το έκανα για εσένα, είναι βασικό του Jaguar Vibre, γι' αυτό να ξέρετε. Είναι ωραίο αγόρι. Δεν λέω, είναι του κούστου μου πάνω κάτω μιλώντας. Το ξέρεις ότι κάποιος με αγαπάει πάρα πολύ, έτσι. Ποιος? Δεν ξέρω, η παραγωγή, η Zen. Το σύμπαν. Το σύμπαν. Θα σου πω γιατί με αγαπάνε πάρα πολύ. Θες να πεις ποτέ τι θα πεις. Πες γιατί, άστο ποτό, πες. Καλά, ναι, έτσι για που βγαίνει το ποτό. Δεν με ενδιαφέρει και εμένα το ποτό. Γιατί είσαι πολύ πετύχ. Α, γι' αυτό. Με το που άκουσα την πόρτα, γύρισα ενστικτοδός. Λέω εντάξει, εδώ είμαστε. Η Ελένη, όπως τη λέμε στην επαρχία, είναι εργαλείο. Είναι τα μικρά, τα τσέπη, είναι εργαλείο. Μου επιτρέπεις να κάνω το τεστ? Και η Ελένη, να ξέρει, ζήτησε έτσι ένα ψηλό αγόρι. Ποιο τεστ θες να κάνεις? Μπορώ. Βεβαίως. Μπορώ. Όχι, θα ζήσω. Όχι, τι θα κάνεις? Όχι, 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 τίποτα. Τίποτα που να σε προσβάλλει. Λοιπόν, εντάξει, το έχουμε το. Μπορεί να γυρίσει? Γύρισε όπως γυρίζω εγώ, ναι, ναι. Ακούμπησε με την πλάτη σου. Μην σηκώσεις. Όχι. Με την πλάτη σου γύρισε με στην πλάτη. Μπράβο, έτσι, ακούμπησε την πλάτη. Κάτσε ευθεία. Βλέπεις πως αγγίζει μία καμπύλη στην άλλη πάνω. Ναι. Το βλέπω. Η μία καμπύλη, η καμπύλη της πλάτης μου, ναι, αγγίζει στην καμπύλη της. Εδώ. Για ξανακάντε το, δεν το κατάλαβα. Μάλλον, συγγνώμη, η γλουτή, ναι, που ο ποπός ο δικός μου που είναι, ναι, ψηλός, αγγίζει, κοίτα. Α, κουμπώνεται. Βλέπεις πως κουμπώνει, συγγνώμη. Λίγο. Καταλαβες. Ποπός πλάτη. Καλά, εντάξει. Αυτό πρέπει να το έχει μελετήσει αρκετά. Το μέση, γλωτή, εκεί, οκ. Okay. Εντάξει, ο καθένας... Μου ό,τι βολεύεται. Αυτό, Ελένη, αφορά την ανατομία, για να καταλάβεις. Δεν έχω κάτι καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι ταιριάζουμε ερωτικά. Α, δεν το ήξερα. Ναι, θα μάθεις, θα μάθεις πολλά, θα δεις. Εντάξει, οκ, εγώ δεν παρεξηγώ. Ο καθένας έχει τα δικά του κολλήματα. Άμα άλλος πιστεύει ότι επειδή ο κλουτός του ήταν στη μέση μου και το αντίστροφο, τέλος πάντων, είμαστε ο ένας για τον άλλον, οκ. Φτάω, Ζεν, ευχαριστώ. Πρίγκιπας. Ζεν, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, παιδί μου. Ξέρεις γιατί με λέει πρίγκιπα? Γιατί είσαι λέει πρίγκιπα? Γιατί είμαι από την Ιγουμενίτσα. Από πού είσαι? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Αγαπημένη. Α, ξέρεις. Ξέρεις, επτό πάει και στη Ζεν, πάσχω από διαλυματική προσοχή. Δηλαδή. Τη διαλυματική προσοχή τι είναι? Το έχουν και πολλά παιδάκια. Mm-hmm. Έτσι, αλλά εγώ δεν είμαι παιδάκι. Μπερδεύονται τα λόγια σου, δημιουργείς πάρα πολύ έντονες σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, πάρα πολύ γρήγορα, και η μία έρχεται σαν λούπα πάνω στην άλλη. Μια. Και δεν προλαβαίνεις να ολοκληρώσεις τη μία σκέψη, πετάγεται η άλλη και τα μπερδεύεις και τα ξεχνάς, καταλαβαίνεις. Άρα μιλάς και πολύ. Πάρα πολύ. Κατάλαβα ότι θα μιλάει λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, αλλά. Εντάξει, η πρώτη εντύπωση με την πρώτη ματιά ήταν καλή. Ήτανε καλή. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ. Η γυναίκα δεν χρειάζεται να μιλάει πάρα πολύ. Την υγεία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Δεν χρειάζεται να μιλάει πάρα πολύ, εννοώ όσον αφορά το να είναι κυριαρχική, κατάλαβες. Επειδή εγώ είμαι λίγο dominant, mm-hmm, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Ναι, το κατάλαβα. Επειδή έτσι έχω το αναπτύξει. Πού το κατάλαβες? Φαίνεται. Είσαι πέρα από τα μούτρα, μιλάς πολύ, έτσι έχεις ένα. Έχω έρθει ρόλο πάνω σου να σε τρομάξω. Ναι, ναι, ναι. Και να ξέρεις, άμα. Γιατί σε πετύχει και είσαι τα αγαπημένα, θα πούμε πιο κοντά. Ναι. Αλλά λέω, κάτσε να μην σε τρομάξω. Όχι, μην με τρομάξω. Σιγά-σιγά. Πάντως πολύ μιλάει ο Κόναν. Μιλάει ο Κόναν. Ο Κόναν ο Βάρβαρος δεν μιλούσε τόσο. Εμείς έχουμε ξενοδοχείο στην Ουμενίτσα. Α, ωραία. Είδες, μπράβο, να με επαναφέρεις. Ναι, αυτή είναι η ισορροπία που λέει στη γυναίκα. Δεν είναι το να μιλάμε ίσα, να μιλάμε even στις κουβέντες. Είναι να μπορεί να με επαναφέρει. Εκεί που χειμαρός ο Γιάννης.
Λοιπόν, πάμε να φάμε. Μπας και την ώρα που μασάει μπορείς να μιλήσεις εσύ. Γιατί δεν σε βλέπω αλλιώς, να ξέρεις. Τρώω πολύ βέβαια, να ξέρεις. Να φας. Η αλήθεια είναι ότι και για μένα δεν είμαι άνθρωπος που θα διακόψω κάποιον. Οπότε μου ήταν λίγο δύσκολο να πατήσω πάνω του γιατί μιλούσε και συνέχεια. Αλλά όσο μπόρεσα προσπάθησα να πω και δύο κουβέντες. Έτσι, έτσι. Σωστές κινήσεις. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάρε πολλά φαγητά. Ευχαριστώ πολύ, Ζεν. Να φάμε. Ε, να φάμε για να μην μιλάω, ε. Ναι, έτσι μου είπανε. Ζώδιο είσαι. Εγώ καιρός. Ξέρεις πως ζώδια. Έχω φύγει. Ε, μα γιατί. Μου πετυχαίνουν όλοι εγώ καιροι, δεν ξέρω γιατί, το τελευταίο καιρό. Γιατί, είναι το μαυρωμένο σου. Το παιδί με αναπτύνεται και εγώ καιρός. Δηλαδή, λες και το ήξερα. Τι ζώδιο είσαι. Υδροχός. Αλήθεια. Να σου πω κάτι. Εγώ έχω οροσκόπο υδροχό. Υδροχό, γι' αυτό. Το σώζησε. Ναι. Το τελευταίο καιρό, όντως. Αυτό ναι, μου τυχαίνουν όλοι εγώ καιροι. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται με αυτό. Με προσεγγίζουν πάρα πολύ αυτό το ζώδιο. Και δεν ξέρω και εγώ τι να κάνω, αλλά αυτή τη φορά αυτό το ζώδιο ήταν πιο καλό από τις υπόλοιπες. Εγώ και Ερήνες που γνώριζα. Εντάξει, ήταν άλλο στυλ χαρακτήρα. Ούτε τόσο γλυκές, ούτε τόσο ευδιάθετες. Είχαν άλλο. Και η μεγαλύτερη σου σχέση. Καλύτερη μου σχέση. Μ' αρέσει που κάνεις έτσι ερωτήσεις. Είδες. Ξέρεις τι, το νιώθω ότι είσαι κουβλαρισμένο. Μπορεί να μου λες, μια χαρά είναι. Σίγουρα. Ναι, ναι, κουβλέμα, αλλά μ' αρέσει που είσαι δυναμική και εσύ. Να σε ρωτήσει. Μια πες. Σχέση πριν 2 χρόνια. Πιο μεγάλη. Πόσο? 2 χρόνια. Ναι. Εσύ? 4. 4. 4, αλλά εγώ πήγαινα και για γάμο. Είδες. Όχι, εντάξει. Καλύτερα που ήταν έτσι. Ναι. Ναι. Είμαι μικρή ακόμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Μικρή είσαι. Θες να το ζήσεις. Εντάξει, κοίτα. Είναι ωραία η οικογένεια. Ναι. Οικογένεια. Απλά εντάξει, θεωρώ ότι είμαι μικρή ακόμα. Αν βρω τον άνθρωπο όμορφο, παιδί μου, οκ. Okay. Τα παιδιά σου αρέσουν. Τα λατρεύω. Καταρχήν έχω πολλά νύψια. Πολλά νύψια και τα αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Μικρή, έλεγα ότι το μεγαλώσω. Θέλω να γίνω, ξέρω εγώ, είναι πιο αγωγό. Θέλω πολύ να ασχοληθώ με τα μωρά. Κι εγώ τα αγαπώ, παιδί μου. Προπονητή, καταλαβαίνει. Ναι, γι' αυτό πριν τα μου είπε προπονητή, σου λέω, έλα τα γλυκούλια. Ήταν το καλύτερο. Πάρα πολύ. Τι θέλει να κάνει. Κάποια στιγμή. Ναι. Θα γίνεις καλός μπαμπάς. Θα είμαι καλός μπαμπάς, λες. Ναι, ειδικά αν είναι κόρη, κορίτσι, μου παίρνει όλα τα χατήρια. Αλήθεια, πες, μένω τώρα σε ένα κλαμπ, μια παρέα σου, το πήγαινες να μιλήσεις μια γυναίκα. Ναι. Δεν το πήγαινα, αναλόγως προσέγγισε. Δηλαδή, μ' αρέσει το παλιό που είχαμε, κοιταζόμασταν τα μάτια μου και λέγαμε, μ' αρέσει να είμαι πιο τέτοιο. Αυτό το κλασικό. Ωραίο είναι, απλά ξέρεις ότι αν βγεις και γνωρίσεις τον άλλον σε ένα τέτοιο μέρος, ότι λες, εντάξει, δεν θα είναι και πολύ σοβαρό. Το έχουν κάνει έτσι τώρα πλέον, γι' αυτό. Μην ένα παλιά σου πάνω στην άλλη γενιά που είμαι εγώ, λίγο πιο μεγάλος από σένα. Ποια είναι... γενιά, τώρα. Εντάξει, είμαι πιο μεγάλος από σένα, ήμασταν πιο ωραία, ήταν πιο ωραία το φλερ τότε. Καμία τώρα, σχέση. Εντάξει, δεν είναι τώρα έτσι. Καμία έχει αλλάξει λίγο το φλερ. Τώρα, σου λέω. Γι' αυτό προσπαθώ να σε φλερτάρω και εσένα έτσι. Το καλύτερο είναι να γνωρίσουμε από εκείνη παρέα. Γι' αυτό βγήκαμε κι εμείς να σε φλερτάρω έτσι. Είδες. Θέλω να σου θυμίσω λίγο τα παλιά. Από κοντά παίζεις με τα μάτια, παίζεις με το βλέμμα. Ναι, αν είχαμε τα δικά σου μάτια. Ναι. Εντάξει, πολύ. Αν με έβλεπες στο κλαμπ, θα μου λέγε. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί, ναι. Μ' αρέσει. Κοίτα, σου πω κάτι, αν σε έβλεπα σοβαρό. Σοβαρό, έτσι, πώς με βλέπεις. Σοβαρό. Ναι, εντάξει, τώρα στα κλαμπ βγαίνουν με τις παρέες, πίνουν, δεν, για σένα. Ναι, ναι, όχι. Αν σε έβλεπα έτσι, ας πούμε, δεν θα έδινε καν σημασία. Θα έλεγα καλά, εντάξει. Α, με βλέπεις έτσι. Όχι έτσι. Έλα, με μπέρδεψες. Ναι. Ενώ ότι αν σε έβλεπα, ξέρεις, να έχεις πιει, να κάνεις αράνεις, να κοιτάς από εδώ δεξιά-αριστερά. Δεν μ' αρέσει με αυτό. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Αν σε έβλεπα έτσι όπως είσαι τώρα, ναι, οκ. Okay. Αλλά. Νιώθω πολύ οικία μαζί της. Χαρούμενος και κυλάει πολύ ωραίο το ραντεβού. Επειδή εγώ είμαι το κυρίως, θέλω να πεις εσύ τι θες για ορεκτικό.
και θα σε ακολουθήσω για να μην λες ότι είμαι dominant τόσο πολύ, καταλαβες. Να είσαι dominant, αλλά μέχρι ένα όριο. Όλα θέλουν ναι, αλλά γι' αυτό είναι που λέγαμε τον Τάσο πριν για ισορροπία. Δηλαδή, αν εσύ μπορείς να του βγάλεις αυτό. Να σου βάλω το όριο, μάλλον στο dominant, να είσαι να στο αφήσω ελεύθερο. Όχι, να μπορείς να το ελέγξεις αυτό που λες. Δηλαδή, ναι. Το dominant κυρίως αφορά το ερωτικό κομμάτι. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν αφορά το τι θα κάνεις, το τι θα φας, το τι θα πιεις, το τι θα φορέσεις. Το να δω το κινητό σου. Δεν υπάρχει αυτό γιατί ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος δεν φαίνεται, μπορεί εγώ να σου φέρω με dominant και να λέω dominant εννοώντας μόνο το ερωτικό, ο μέσος άντρας έχει λίγο αιμονές. Καταλάβες και τις βγάζεις τις γυναίκες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το να σου πω εγώ. Εγώ μπορώ να σου πω, ας πούμε, αν δεν μου άρεσε το πώς εντυμένει, να σου πω ότι είναι πολύ γυμνό, παραδείγματος χάρη, το οποίο έχει τύχει. Μπορώ να σου πω, κοίτα, δεν μπορώ να βγω μαζί σου έξω σήμερα το βράδυ, γιατί με ξέρουν σε αυτήν την πόλη αυτό. Σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε μια χαρά, εσείς πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Καλά. Πολύ χαίρομαι. Έχετε κοιτάξει καθόλου το μενού? Πολύ λίγο. Να μας δώσετε δύο λεπτάκια γιατί ξεχαστήκαμε. Γιατί βεβαίως και θα σας δώσω. Η Ελένη είναι πάρα πολύ dominant και μου μιλάει πάρα πολύ. Ναι. Και δεν προλάβα να δω το μενού, έτσι. Να μας δώσετε λίγο χρόνο, εντάξει. Dominant, είσαι dominant. Το έχουμε καταλάβει. Φαίνεται. Με το που σε κοιτάω, το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε παραπάνω. Αλλά και αυτό ήταν ένα μέρος του εγώ. Είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να λέτε με τη Ζέν ότι δεν σε αφήνω να μιλάς. Αλλά πώς μιλάει μια γυναίκα? Πώς μιλάει? Πώς σου είπα, άμα ήμασταν έξω, σου είπα πριν, άμα ήμασταν έξω και σε έβρισκα. Και έκανες εσύ την πρώτη κίνηση, το οποίο συνέβη πριν λίγο καιρό. Ποια είναι η πρώτη κίνηση για μια γυναίκα? Τον άρθεις να μου μιλήσεις, να σου πω, ξέρω. Για πες που ξέρω. Δεν περιμένω πρώτα απ' όλα να άρθεις να μου μιλήσεις εσύ. Δεν ξέρω αν είσαι ντροπαλή, είμαστε εδώ από μακριά. Ναι. Άμα είσαι εκεί που είναι η Ζεν τώρα, δεν ξέρω αν είσαι ντροπαλή δεν είσαι. Δεν ξέρω αν είσαι ευαίσθητη δεν είσαι. Έτσι. Αν όμως εσύ με κοιτάξεις, θα δεχτώ το που χρειάζεται για να μου πεις έλα. Σου λέω ότι έλα. Θέλω να έρθεις. Αυτό είναι, είναι κίνηση, είναι έτσι μου μιλάς, καταλαβες. Τα ξέρει όλα. Νομίζει ότι τα ξέρει όλα, δηλαδή, ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρει και πολλά. Εντάξει, εγώ δεν κρίνω. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Ο καθένας μπορεί να ξέρει ό,τι θέλει ή ό,τι θέλει να ξέρει. Αλλά είναι από αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι ο Γιάννης Οδυβράμης, είμαι 44 χρονών και ασχολούμαι επαγγελματικά με τα κρυπτονομίσματα. Βασικά, δεν χρειάστηκε ποτέ να φλερτάρω όταν ήμουν μικρός. Ήμουν πάρα πολύ όμορφος. Φαντάζομαι ότι φαίνεται και λίγο στην κάμερα. Και ήμουν και ξανθός με μπλε μάτια. Και έτσι δεν χρειαζόταν να κάνω τίποτα. Με κυνηγούσαν οι γυναίκες και τα κορίτσια, μάλλον, από την πρώτη γυμνασίου και μετά συνέχεια. Όταν βρω κάποια που μου αρέσει πάρα πολύ, παθαίνω κουκουμπλόκο. Δηλαδή, μου αρέσει κάτι τόσο πολύ, που θέλω να κάτσω το θαυμάσω και δεν μπορώ να μιλήσω. Παπιόν, θα τρελαθώ, ε! Καλησπέρα. Έχω κάτι καλύτερο από το παπιόν. Και ωραία μπλε μάτια. Μα ποιος είσαι? Είμαι ο Γιάννης Οδυβράμης. Και από πού είσαι? Είμαι από τη Λάρισα. Λάρισα. Σε είδα και λαχτάρισα. Είναι εδώ, αυτό πηγαίνει τώρα, κατάλαβες? Ναι. Πιστεύουμε στον έρωτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα. Αυτό που λέει και ο Παπάζουγλου. Από τη γυναίκα κανένα καλό δεν είδα, έλα όμως που είναι η μόνη μας ελπίδα. Έχεις φανταστεί κάπως το κορίτσι? Έχω γράψει σε μια λίστα τα 17 χαρακτηριστικά που θέλω να έχει. 17? Δεν είπα 50, 17. Την έχεις τη λίστα μαζί σου? Μου σπάσανε το αυτοκίνητο πριν έρθω, στο κέντρο της Αθήνας, και μου κλέψανε και τη λίστα. Αλλά τα θυμάμαι απ' έξω. Το νούμερο ένα είναι να έχουμε τους ίδιους στόχους. Να είναι ψηλή, να είναι αδύνατη, άμα γίνεται να έχει μπλε μάτια. Επίσης, μου αρέσουν πάρα πολύ οι Ρωσίδες και οι αθλήτριες. Θα ήθελα να υπάρχει διαφορά ηλικίας. Εδώ, σε αυτό το μαγαζί, μετράει η δικιά μου ενέργεια. Και εγώ πιστεύω ότι σήμερα εδώ, Γιάννη, ήρθες για να κερδίσεις. Έχεις πάντως πολύ καλή σεξουαλική ενέργεια. Έχω σεξουαλική ενέργεια. Έχεις σεξουαλική ευφυΐα. Να. Κοίτα να δεις, έχω και μία ευφυΐα. Πάμε να τα πούμε αυτά στο μπαρ. Θέλω να μου μιλήσεις για τη σεξουαλική ευφυΐα. Τι σημαίνει καταρχήν, γιατί με κόλλησες? Θες να μου χαρίσεις το όνομά σου χωρίς να σου το πάρω? Ζεν. 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 Από εδώ θα κάτσεις. Α, συγγνώμη. Για μίλησέ μου. Ήξερες εσύ, Τάσο, ότι έχω σεξουαλική ευφυΐα? Για δηλαδή... εξήγησέ το με αυτό, πώς το καταλαβαίνεις σε μια γυναίκα? Βασικά, πώς το κατάλαβες εσένα, γιατί κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Σωστά, ναι. Τι κορμί είναι αυτό, παιδί μου? Α, εντελώς εμφανισιακά το πας.
Ωραία. Εγώ εδώ είμαι ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Αυτός είναι ο Τάσος. Και εμείς τώρα είμαστε υπεύθυνοι για να σε κάνουμε να περάσεις τέλεια και να σου φέρουμε μία γυναίκα που είπες 17 χαρακτηριστικά, ε. Πες μου 5 από τα 17. 1 θέλω να είναι ψηλή. 2 θέλω να είναι αδύνατη. 3 θέλω να είναι 20 χρόνια μικρότερη από μένα. Πόσο είσαι? 44. Είσαι δηλαδή τύπου 20, μόλις βγήκε από τα αυγό, τι θες? Να έχουμε διαφορά ηλικίας. Ωραία, πες. Είπα τρία. Τα άλλα δύο. Τα 17 έχει φτιάξει λίστα. 2 καθόλου περιοριστικά πιστεύω. Οικονομικά, σεξουαλικά, θρησκευτικά. Περιοριστικά πιστεύω, όχι πιστεύω. Και... Τι θες, open mind. Ναι. Και το τελευταίο να έχουμε ίδιους στόχους. Έχω υπάρξει παντρεμένος πριν από 15 περίπου χρόνια. Μείναμε παντρεμένοι για 4 χρόνια. Είχαμε διαφορά. Τότε ήμουν 31, αυτή ήταν 23 και χωρίσαμε άδοξα μετά από 4 χρόνια γιατί δεν ήθελα να κάνουμε παιδιά. Ο επόμενος γάμος δεν θα είναι γάμος, θα είναι γαμοβάφτιση. Κούκλα είσαι. Τον πρέλα. Αχ, τι όμορφη. Ευχαριστώ. Μπράβο, αγάπη μου. Βάλε και τον μπουφάν. Τώρα εδώ δεν βρέχει. Εδώ μέσα δεν βρέχει. Εντάξει, μιλάμε από σεξουαλική ευφυΐα, είσαι τέρμα ταβάνι. Σιγά τώρα μου είπες. Καλέ, είσαι πανέμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Και συγκλονιστικό ντύσιμο. Και τέλεια μάτια. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Είμαι η Κλέρη. Γεια σου ρε Κλέρη. Είμαι η Κλέρη Τσοτάκη, είμαι 30 χρονών και είμαι από τη Φλόρινα. Βρε τη Φλόρινα, τι κορίτσια είναι βγάζει. Είναι λίγο μακριά, αλλά είναι ωραία. Στο first date σίγουρα θα γνωρίσω κάποιον αστείο και ενδιαφέρον. Τώρα τι θα προκύψει? Πώς εσύ γλίτωσες εκεί πέρα από τους ντόπιους, δηλαδή πραγματικά τόσο όμορφο κορίτσι? Θεωρώ ότι σε μια μικρή πόλη όπως εκεί που ζω εγώ, δεν έχουν ούτε γυναίκες ούτε άντρες την ίδια ευκαιρία να εκδηλωθούν άμεσα. Και πολλές φορές φοβούνται να ζητήσουν ο ένας τον άλλον να βγουν. Και με τι ασχολείσαι? Λοιπόν, ασχολούμαι με την οικογενειακή επιχείρηση που είχαν οι γονείς μου και την ανέλαβα εγώ. Είναι πολυχώρος ψυχαγωγίας με εστίαση. Έχει ενδιαφέρον. Είμαι καλά. Κλέρι και κούκλα και μπός. Εντάξει. Θέλω να μου πεις με την πρώτη ματιά πώς από τα 17 πιστεύεις ότι βάζεις τίκ. Ότι έχουμε έτσι, πιάσει, με την πρώτη ματιά. Έχουν πιάσει 18 στα 17. Γιατί προσθέτει και ένα μόνη της. Ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο από το αγόρι σήμερα. Δεν έχω κάτι στάνταρ στο κεφάλι μου. Α. Εντάξει, δεν έχεις καμία λίστα. Να μην είναι ένα βλήμα. Βλήμα. Αυτό. Όχι. Λίστα έχεις? Λίστα, όχι. Δεν ήρθα προετοιμασμένη. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι δυναμικοί, με χιούμορ. Σίγουρα να είναι έξυπνος. Και να χαίρεται τη ζωή, να περνάει καλά. Μπράβο, αγάπη μου. Να είμαστε ανοιχτοί στο σύμπαν και το σύμπαν ακούει. Τέλεια. Και όταν δεν ακούει, ξανά εδώ είμαστε, να ξέρεις. Οκ. Okay. Μη μόνο χωθεί. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε μαγικά. Τέλεια. Κλέρι, γίνονται τα καλύτερα. Από εδώ, Κλέρι μου, εδώ θα κάτσεις. Γεια. Καλησπέρα. Κάτσε να σε πάω λίγο πιο κοντά. Δεν πρέπει να είμαστε όρθιοι πρώτα. Σηκωθείτε, εγώ δεν, ναι, δεν είμαι τέτοιο αφεντικό. Γιατί να σηκωθούμε? Δεν ξέρω. Γεια σου. Γιάννης, χάρηκα. Κλέρι, χάρηκα. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πάρα πολύ καλή. Κάτσε, Κλέρι μου. Τι φρούτο ήταν αυτό με το παπιόν. Έτσι. Τι έχεις να πεις για τη σεξουαλική ευφυΐα μου? Έχει τυπήσει κόκκινο. Κόκκινο. Έχει στείλει, λέει, μία λίστα με 17 στοιχεία που θέλει να έχει το κορίτσι. 17, όχι 20 ή 15, 17. Τον λες πιο δύσκολο. Εσύ ήρθες ο δικός. Ήρθα με το αυτοκίνητο. Και πριν έρθω εδώ είχα πάει στο κέντρο στην Αθήνα σε ένα ραντεβού και με σπάσανε το αυτοκίνητο. Ωχ, βλακία αυτό. Τώρα ξινό σου βγήκε το ταξίδι. Όχι, για να δεις τι αγώνα κάνω για να συναντηθούμε. Ο τύπος έπρεπε να καταλάβει ότι το σπάσιμο στο αμάξι τώρα που ήρθε στην Αθήνα ήταν σημάδι της μοίρας, δεν ξέρω, και να κάνει τα αυγά του. Το συγκεκριμένο κοκτέιλ που λέγεται Johnny Loves Mary μπορεί να πεις
Johnny loves Clary. Ναι, γιατί κάνει μια καταληξία. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για να ταιριάζει. Ωραία. Πάρε και εσένα. Να πάρω το ίδιο. Έχω οδηγό μετά. Πάρε ένα άλλο. Ξέρεις να οδηγείς. Ξέρω, αλλά σιγά με κάτω να οδηγήσω στην Αθήνα τώρα. Μα η Φλόρινα είναι μπροστά πάνω, δεν θα κατεβούμε κάτω. Γιατί να πάω μαζί στη Φλόρινα. Ναι, αλλά πώς θα γνωριστούμε καλύτερα, άμα δεν περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Δεν ξέρω. Και για πες, Κλέρι, με τι ασχολείσαι. Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι με την οικογενειακή επιχείρηση. Έχουμε μαγαζί. Έχει διάφορες δραστηριότητες. Είναι πολυχώρος, έχουμε 5x5, τένις. Έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή δεν είναι κάτι μονότονο. Έτσι, εσύ τι κάνεις. Δεν τελειώσαμε, θα να ρωτήσω κι άλλα. Εγώ θα με ρωτήσω. Κάτσε να πω και κάτι ακόμα. Δεν το έχει, τουλάχιστον μαζί μου. Από εκεί και πέρα, καλή του τύχη. Άρα σε αυτό το κέντρο θα κάνεις το γάμο σου. Κανένα γάμο, όχι. Άμα παντρευτείς, θα τον έκανες το δικό σου κέντρο ή θα ήθελες να πας. Δεν σκοπεύω να παντρευτώ και δεν σκοπεύω κανένα κάτι. Δεν θα ήταν στο χώρο της δουλειάς μου, στο σπίτι μου, ας πούμε. Όταν λες σκοπεύεις να παντρευτείς, εννοείς ποτέ. Γενικότερα δεν υποστηρίζω το θεσμό, τον θεωρώ λίγο ανούσιο. Άμα έμενες έγκυος όμως, δεν θα ήθελες να παντρευτείς μετά. Άμα σε πειράζει η ερώτηση. Όχι, αλλά δεν θεωρώ ότι το να κάνεις οικογένεια ταυτίζεται απαραίτητα με τις τελετές του γάμου και όλα αυτά, όλο αυτό. Προσωπικά δεν θα ήθελα να είχα ποτέ να ήμουν παιδί χωρίς γάμο. Για μένα. Εγώ ασχολούμαι με τα κρυπτονομίσματα. Ωραία. Και είμαι επαγγελματίας στον κρύπτο. Και έχεις εργασία με affiliate marketing. Δεν ξέρω αν ξέρεις τι είναι το affiliate marketing. Όχι, ξέρω ότι είναι μια δουλειά που πρέπει να είσαι όλη την ώρα στον υπολογιστή. Σαν χρηματιστήριο, πάνω κάτω, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Δεν... Για πες. Εγώ λέω να κρατήσετε αυτή την ιδέα, ναι. Να το αναπτύξετε στο τραπέζι σας που είναι έτοιμο. Θα τα πάρουμε. Βέβαια, θα τα πάρετε και θα πιείτε όσο θέλετε. Εννοείται, παιδιά. Τι θέλετε κάνετε. Ωραία. Ακολουθήστε. Το τραπέζι σας. Ευχαριστούμε. Και ξέρεις τι, στο πρώτο ραντεβού γενικότερα, νομίζω τα νομίσματα. Είναι μάλλον. Ναι. Έχετε τόσα πράγματα να συζητήσετε. Δεν μπορεί να το πιάσετε από αλλού. Όχι. Ωραία. Ταινίες σου αρέσουν, μου. Ταινίες βλέπω τα πάντα. Μ' αρέσουν πολύ, ας πούμε, δράση, περιπέτεια. Και θρίλερ βλέπω. Θρίλεράκια, ωραίο. Εσύ, τι βλέπεις. Τα ίδια ακριβώς είχες δώσει. Αλήθεια. Θέλω να έχει περιπέτεια, μυστήριο, έτσι όπως μου είπες, θρίλεράκια. Κάποιες φορές κάτι ρομαντικά, κάποιες φορές, όχι πάντα. Δεν είμαι τέλειος στο ρομαντικό. Τελείως. Γενικά, είσαι ταινία. Και γενικά και στις ταινίες. Εντάξει, δεν θέλω πολύ συνέχεια. Μου πιάνει οι ώρες, αλλά όχι συνέχεια. Όταν σου βγει. Να βγει, με πιάνει. Σου βγει. Πιάνει. Γενικά. Είναι να μου το βγάλει. Εντάξει, ναι. Εσύ είσαι ρομαντική, δηλαδή. Είσαι φούλε. Είμαι, ξέρεις, αγαπησιάρα. Αγαπησιάρα. Ναι. Το έχεις, ναι, παίρνει. Είμαι μικρούλα, έτσι. Είμαι. Ναι. Μου αρέσει. Μ' άρεσε που ήταν ένα γέρα. Έβγαζε ωραίο να το ορμάζει. Εκεί που πρέπει. Στο show media είσαι ενεργή πολύ. Άσχετο. Εσύ είσαι ειλικρινή. Είμαι. Πολύ, Συνεργεί πολύ. Εντάξει, έχω αρκετούς followers. Δεν ασχολούμαι τελείως αυτό, δεν μου άρεσε. Αλήθεια καθόλου. Όχι, δεν ασχολούμαι τόσο πολύ. Δηλαδή, με πορώνει τόσο πολύ. Εντάξει, ξέρω, εγώ έχω ένα θέμα με τις φωτογραφίες. Είσαι εντυπωσιακή γι' αυτό. Μ' αρέσει πολύ να βγάζω το ευχαριστώ. Λίγο ίσως να τον πείραξε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα προκαλούσε κάποιο πρόβλημα. Τι καρδιά, ωραίο, ε. Καλή σου απόλαυση. Ευχαριστούμε. Εγώ το πρώτο θέλω να δοκιμάσει. Όχι. Ξέρεις τώρα... Το έχω να δοκιμάσει το εγώ. Εγώ πρέπει να σε ταΐσω. Έτσι πάει. Το... Ένα, εδώ. Εντυπώσεις, θα μου πεις.
Καλά, πεθάνω. Επέμεισε. Λιγάκι τρομερό. Πόμενα τέλεια. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Θες κι άλλη δηλαδή, εμπιστεύεις, ε. Εγκρινή. Εγκρινή, ναι. Εγώ είπα να σε ταΐζω, τώρα δεν είχε. Α, οκ. Sorry. Απλά είμαι και λίγο κοντή και δεν φτάνω. Νομίζω το καλύτερο σημείο του ραντεβού είναι στο γλυκό που με ταΐζει. Εδώ πήγα, χίλια. Λίγο. Δάχτυλα, μόλις τα έχω βάλω δεν είναι. Με δώρο. Ζημένη, είσαι έτοιμο για γάμο. Ε? Είσαι έτοιμο για γάμο. Πήγαινα. Πήγαινες και το φοράς ακόμα. Όχι, βρε, δεν είναι το γάμο. Δεν έχετε γενέθλιά μου. Α, ωραίο. Νόμιζα ότι σου κάνουν πρόταση γάμου. Όχι, δεν θα το φοράγα καν. Μου έβιασε και το χεράκι. Ήτανε ρομαντικός, παρόλο που είπα ότι δεν είναι. Τι, βλέπεις αύριο. Όχι, να μην τερίσουμε. Ξέρεις τι, εμείς επειδή έχουμε κλείσει τώρα μια-δυο εβδομάδες, γιατί μεταφερόμαστε σε καινούριο χώρο και φτιάχνετε το μαγαζί, εδώ και δύο εβδομάδες. Ωραία, δηλαδή να σου πω τηλέφωνο αύριο να μου κάνεις μασάζ. Ξέρουμε μασάζ, ναι. Πριν πάω δουλειά, θέλω ένα μασάζ, δηλαδή. Αμέ. Σου κάνω κι εγώ μασάζ. Μην ποιος κάνει καλύτερο. Εμένα, εγώ με ξεκούρεσαι. Εσύ να σου κάνω που δουλεύεις. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά... Οκ. Okay. Όλα στην ώρα τους. Μύρι. Ω, εσύ. Το ύψος σου, Νάχα. Έλα καλέ, δεν έχεις ανάγκη από ύψος εσύ. Όχι, καθόλου, μην το λες αυτό. Έχεις άλλα πράγματα που δεν έχω. Εντάξει, κάθε μέρα. Πάντα κάτι μας λείπει, πάντα κάτι έχεις. Της πήρατε το μυαλό. Της πήρατε το μυαλό. Εντάξει, τι να κάνω, ρε παιδιά. Ξέχασα την τσάντα μου γιατί έχασα το μυαλό μου. Έφυγα και την ξέχασα στο τραπέζι. Όλοι οι καρδούλες. Όλες τις καρδούλες. Ό,τι καρδούλες να ξέρεις. Μπορείς να κάνεις πολλές καρδούλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Bye. Θα βρίσκω το ραντεβού. Νιώθω ότι όντως είμαι χαρούμενο. Πέρασα πολύ ωραία και γνώρισα μια γλυκιά και όμορφη παρουσία και θέλω να την ξαναδώ. Αυτό είναι. Μηχανία. Πολλά χαμόγελα. Νομίζω είναι και λίγο μηχανία. Νομίζω. Μόνο. Μηχανία. Όχι, εντάξει. Όχι, νομίζω δεν είναι μόνο μηχανία. Θα ξαναβγείτε ραντεβού. Νομίζω ναι. Για από μένα, νομίζω. Ξαναβγεινές. Εγώ νομίζω. Τέλεια. Τι ήταν αυτό που σου άρεσε στο Γιάννη και σε έκανε να θες να ξαναβγείς μαζί του. Γιάννη, πώς θα πεις. Νομίζω αυτό που μου άρεσε στο Γιάννη είναι ότι με κέρδισε πολύ στο χαρακτήρα του. Γιατί παρόλο που ήταν λίγο ντροπαλός, νομίζω ότι ανοίχτηκε και επειδή έχουμε και πολλά κοινά, νομίζω θα το πάμε πολύ καλά. Εμένα στην Ειρήνη μου άρεσε όντως και ο χαρακτήρας της, το χαμόγελό της, η παρουσία της που είχε. Πάρα πολύ ωραία. Με κέρδισαν πολλά σε εκείνη, νομίζω. Είναι αυτό που ακριβώς έψαχνα. Ναι, έλα, ναι. Γλυκούλη, έλα. Θα σου πω ότι γράφω για γυναίκες. Πού τα γράφεις αυτά. Βασικά τι γράφεις, ας ξεκινήσουμε τι γράφεις ακριβώς. Θα σου πω. Γεια σας. Πάρα πολύ. Γεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γράφω, τι διαφορά. Κοίτα, μια κοπέλα μου λέει, μου είχε πει μια πρώην, μια φίλη, γιατί είναι φίλη. Μου είχε πει ότι είμαι συγγραφέας που το είχα διαβάσει. Συγγραφέας, τι λέω, συγγραφείς και οι ποιητές έχουν μια αλφα ιδιότητα, έχουν το παράπονο ότι γράφουν για ζωές άλλων ή φαντασιώνονται κάτι που θα κάνανε. Εγώ τους λέω, δεν είμαι συγγραφέας. Δεν νομίζω ότι οι ποιητές. Θα βάλω, δεν πειράξει. Ορίστε και οι γαρίδες. Είμαι πάρα πολύ. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι οι ποιητές γράφουν για ζωές άλλων, νομίζω ότι κυρίως γράφουν για τις δικές τους ζωές. Οι ποιητές. Απλά το γράφουν με διαφορετικό ύφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφει για αυτά που θα ήθελες να ζήσεις.
Με αυτή την έννοια θέλω να σου πω ότι εγώ δεν είμαι ποιητής. Βλέπεις που με έχεις χαζέψει. Σε χαζέψει. Θα τα ρίχνω πάνω στην πετσέτα. Αλήθεια. Για αυτά τα βαθιά, έτσι, τα έχει καστανά μάτια. Και γι' αυτό πολλές φορές ξέχασα και τι έλεγα. Πέραν της διαλυματικής προσοχής. Και οι γυναίκες που λέει συνήθως θέλανε να τους το διαβάζω εγώ. Αυτό γινόταν συνήθως εφόσον είχαμε βρεθεί ερωτικά. Γιατί η γυναίκα είχε την ερωτική εμπειρία με έναν άνθρωπο που ήθελε προφανώς, όπως και εγώ. Και μετά τη γουέιτε. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί ο μέσος άνθρωπος να αποτυπώσει με λέξεις αυτά που σκέφτεται. Μιλάμε για τον άνθρωπο, λες. Αυτό αφορά έμεσα το φλερτ. Mm-hmm. Αλλά αφορά και την επαφή. Γι' αυτό η μέση γυναίκα δεν γοητεύεται από τον μέσο άνδρα, να σου το πω έτσι. Γιατί δεν μπορεί να της εκφράσει αυτά που σκέφτεται. Και εφόσον είχαν ζήσει την ερωτική εμπειρία, εφόσον τους άρεσε φυσικά, έτσι. Ναι. Και μου άρεσε και εμένα, τους έλεγες ότι γράφεις. Σου λένε, όπα, θέλω να δω τι γράφεις. Είμαι περίεργος. Αλλά θέλω να μου το πεις εσύ, θέλω να το διαβάσεις εσύ. Θα ήθελα να το διαβάσω, είναι η αλήθεια. Για να δω, ρε παιδί μου, γιατί ο καθένας μπορεί να μην είναι αυτό που φαίνεται πρώτη εντύπωση. Σίγουρα δεν είναι. Αυτό ωραίο, τι είναι, δεν ξέρω. Mm-hmm. Mm-hmm. Ελαφρύ. Όντως. Mm. Όχι, ελαφρύ, νο. Εμένα σύμψη το κυρίως μου είναι 2-3 φορές τη μέρα κρέας. Δεν τρως άλλα. Σούπες, φακές. Ναι, τρώω μελέτες. Τρώω μελέτες που λες αντρικές, δεκάρες. Μπουκές. Ας σου φτιάξω πρωινό γι' αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. γι' αυτό πρέπει να θέλει μια γυναίκα να περάσει τη νύχτα μαζί μου. Πρέπει να θες. Mm. Μόνο για το πρωινό που θα σου φτιάξω. Ας το ντουζ, άστα τα υπόλοιπα. Θα σου φτιάξω πρωινό. Τι λες. Σίγουρα θα φας πάρα πολύ, θα φας καλά. Δεν με ντρίκαρε γενικά, δεν είμαι άνθρωπος το πρωινό. Δεν τρώω πρωινό. Κάντε αυτό τον αναστεγμό. Όταν κάνεις αναστεγμό, κοιτάς αλλού. Κάνεις, εγώ κοιτάω. Κάνεις αυτό, κάνεις. Και το κάνεις το διάφραγμα. Κατεβάζεις λίγο. Πέφτεις λίγο. Γίνεσαι πιο πετίτ. Γελάς. Όχι, δεν γελάω. Συμφωνώ μαζί σου. Καλά κάνεις, γελάς. Γέλα για να βλέπω τις γραμμές. Μία και κάνει και μία δύο. Ναι. Δύο. Μ' άρεσε. Φαντασιωνόμουν, δεν μου άφησε πολύ δέρμα ελεύθερο. Και με το φόρεμα και με τα μαλλιά που τα έβαλε μπροστά, το οποίο σίγουρα το έκανε και γιατί είναι λίγο ισοστρεφής, με άφησε να φαντασιώνω πώς θα είναι να τις βάλω πίσω τα μαλλιά και φυσικά μετά να τα σηκώσω ψηλά. Γιατί δεν γίνεται ερωτική επαφή χωρίς να είναι τα μαλλιά ψηλά. Έτσι, αυτό είναι κανόνα, σημειώστε το. Είναι αλλιώς τη νύχτα. Τη νύχτα γράφω. Ναι. Τη νύχτα μου αρέσει να αγγίζω τις γυναίκες. Όλη μέρα δεν αγγίζω. Όλη μέρα, ναι, μου λέει, πάμε να κάνουμε ντουζ. Όχι, τσιλό, να πάει βράδυ, τσιλό. Δεν... Δεν πειράζει τα μπιμπιμ. Παίζει τεράστιο ρόλο το ερωτικό κομμάτι. Οκ, ναι, αυτό είναι μία σχέση. Αλλά υπάρχει και μία επικοινωνία. Ένα είδος να καταλαβαίνω τι νιώθεις, όχι μόνο από τα λεκάκια που κάνεις στα χείλια σου ή τον τρόπο που ακουμπάς το κεφάλι σου. Δεν είναι αυτό το point. Το point είναι να μάθεις ρωτώντας. Έτσι μαθαίνουν οι άνθρωποι ένας τον άλλον. Κλέρι, σε βάφτισαν ή το έχεις... Όχι, όχι, μου το άλλαξαν οι γονείς μου. Είναι χαιρευτικό. Θέλεις να μου πεις πώς σε βάφτισαν? Δεν έχει σημασία. Δεν το χρησιμοποιώ. Σε προσδιορίζω. Χαρίκλειο με βάφτισαν. Τέλειο. Δεν το... Πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν το νιώσα ποτέ δικό μου, επειδή από παιδί μου απευθυνόντουσαν σαν κλέρι. Και το κλέρι χρησιμοποιώ. Γιάννη το λέγαμε. Το ξέχασα το όνομα. Λοιπόν, θέλουμε καρπάτσιο. Ναι. Θέλουμε τη σαλάτα με τις φακές. Ναι. Θέλουμε το ριζότο με τα μανιτάρια. Mm-hmm. Και είπες εσύ το σολομό. Και τα φαλάφλ παντζεριού. Ωραία. Αυτά. Θέλετε κάτι μήπως να πιείτε? Να πλύνουμε λίγο τα χέρια. Δεν προλάβαμε. Πάτε πάνω στο τουαλέτα, είναι αυτό. Τι ρεμνίες, μετά θα πάω. Και θα πλύνετε τα χέρια σου. Το τουαλέτα είναι μέσα. Είναι πάνω. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Τι θέλεις κρασί με το φαΐ? Θέλετε να σας φέρω κατάλογο για κρασί, να ρίξετε μια ματιά? Ξέρω, ναι. Ναι. Ναι.
Και οι γυναικείες πάνω είναι. Είναι όλα εντάξει. Ναι, και οι γυναικείες πάνω είναι. Ναι, ναι. Σας είδα λίγο ανήσυχα. Θα πάω κι εγώ λίγο. Κάτσε να πιω μια γλυκά νερό. Ευχαριστούμε. Είμαστε καλά. Λέγε. Εμφανισιακά μ' αρέσει, είναι αυτό που θέλω. Θα έβγαινα μαζί της και χωρίς first dates. Είναι ένας φλόρος με ένα παπιόν. Δεν σου λέω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Cool. Πες τα πράγματα, τα πιστεύω, να αλλάξετε έτσι όμορφα ιδέες. Ναι. Ό,τι να είναι δηλαδή, το κλάψει. Έχω κλάψει δηλαδή και μια φάτσα. Είναι αστείο. Πρώτη εντύπωση, αστείο. Δεν με ελκύει κάτι τέτοιο. Πόσο είσαι? 44. Αλήθεια? Α, δεν το ήξερες? Όχι, εντάξει, έλεγα. Άμα... Εκεί 38 έλεγα, ναι. Αυτό είναι καλό τώρα που είμαι παραπάνω ή κακό? Δεν ξέρω. Επειδή ντύθηκα έτσι και δεν φαίνονται οι μύες, το μυϊκό μου σύστημα είναι τεράστιο. Το ξέρω και ο ίδιος. Κάθε μέρα πάω στο γυμναστήριο. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Δεν πρέπει να κάνουμε προσευχή? Γιατί? Γιατί ξεκινάμε το φαγητό. Δεν το συνηθίζω, άμα θέλεις προσευχήσω. Εντάξει, θα κάνω το σταυρό μόνο. Δεν σε πειράζει? Ό,τι συνηθίζεις, δεν... Είμαι ο Γιάννης Κάρλος, είμαι 44 χρονών. Εργάζομαι ως business manager σε μια πολυεθνική και ήρθα εδώ ώστε να γνωρίσω την κοπέλα των ονείρων μου. Μέχρι τα 20 μου χρόνια δεν είχα βγει καν έξω από την Ελλάδα και ούτε πίστευα ποτέ ότι θα περάσω τα σύνορα. Ξέρεις, ήμουνα Ελλάδα, Ελλάδα. Όμως, έτσι τα έφερε η τύχη και βρέθηκα να λείπω από την Ελλάδα τα τελευταία 13 χρόνια. Μιλάω αρκετές γλώσσες, πρώτα απ' όλα τη γλώσσα του σώματος. Χαίρετε! Καλησπέρα! Πανεμορφωτάτη και πανεξυπνοτάτη Ζενεβιέ. Τα λουλούδια για μένα! Τι κάνετε? Την επόμενη φορά, δυστυχώς αυτή τη φορά όχι. Τα φέρετε για το κορίτσι που σας έχουμε βρει? Μάλιστα, θεώρησα ότι είναι σωστό να χαροποιήσω το πολύ κορίτσι μας με κάποια άνθη. Απίστευτη κίνηση. Εγώ έχω λιώσει ήδη. Η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μετράει. Οπότε όταν μπαίνεις σε κάποιο ραντεβού, γνωρίζεις μια κοπέλα και αρχίζεις με μια ευγενική χειρονομία, αυτή θα εκτιμηθεί καταλήλως, θα εκτιμηθεί ιδεόντως και θα βοηθήσει ώστε το υπόλοιπο του ραντεβού να κυλήσει πιο όμορφα. Για παράδειγμα, θα βλέπει τα λουλούδια, θα λέει «Α, μου έκανα λουλούδια δώρο». Θέλετε να πείτε και το όνομά σας? Το όνομά μου είναι Γιάννης, Γιάννης Κάρλος. Να σας δείξω που θα πάμε να περιμένουμε το κορίτσι? Βεβαίως, ευχαριστώ να πολύ. Να πάρετε ένα ποτό, να πιείτε ένα ποτό μαζί μας. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Καθίστε εδώ, κύριε Γιάννη. Μάλιστα. Με λέτε κύριε Γιάννη όμως και... Είναι θέμα ευγένειας. Είναι θέμα ευγένειας, εντάξει. Εγώ είμαι και πάρα πολύ μικρή. Κυρία Ζενεβιέδη. Όχι, εγώ είμαι μικρό κορίτσι. Μικρό κορίτσι, εντάξει. Ο Τάσος, ο Γιάννης. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλώς ήρθαμε. Σ' αφήνω στα καλύτερα χέρια. Ο Τάσος πιστεύω μπορούμε να τον εμπιστευόμαστε. Βεβαίως. Στο βλέπεις. Καλά. Είδες που μπήκε με μπουκέτο λουλούδια? Ναι. Κίνηση ματ, τι λες? Γιατί είμαι μόνος μου? Ιδού το ερώτημα, το αιώνιο, γιατί κάποιος είναι μόνος του. Προφανώς είμαι μόνος μου, γιατί δεν έχω γνωρίσει το άλλο μου μισό. Πάντως, βλέπω σε πρώτο ραντεβού ροζ πουκάμισο. Αυτό σημαίνει κάτι? Προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε το κορίτσι, το κορίτσι. Με λένε Τάνια, είμαι 52 ετών και είμαι από Όσλο, Νορβηγία. Η καταγωγή μου είναι από την Βουλγαρία. Είμαι παιδαγωγός assistant, είμαι vegetarian, είμαι φυσιολάτρης, μου αρέσει πάρα πολύ η φύση. Ο αθλητισμός είναι κομμάτι από την ζωή μου. Γενικώς είμαι πολύ active.
Σαν άνθρωπος είμαι από την μία πολύ εύκολος και από την άλλη πολύ δύσκολος. Είναι αναλόγως το πώς θα μου φερθεί ένας άνθρωπος. Θέλω σεβασμό, respect και εμπιστοσύνη. Είσαι καθόλου ρομαντική? Όχι. Μια κοκκινομάλα, θα τρελαθώ. Τι μάτια είναι αυτά? Νομίζω ήρθε το κορίτσι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Οφείλω να σηκωθώ. Ποια είστε? Είμαι η Τάνια. Τάνια Λόμπλη. Από πού μας ήρθες? Είμαι από Όσλο, Νορβηγία. Νορβηγία. Καταγωγή μου είναι από την Βουλγαρία, αλλά μένω εδώ προς το παρόν. Έχω την αίσθηση ότι θα συναντήσω κάποιος ο οποίος να μοιάζουμε σε κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι θα είναι εντυπωσιακός, γυμνασμένος, ταξιδεμένος και να είναι πολύ ok άνθρωπο. Πάμε στο μπαρ. Ναι. Σε περιμένει ένα αγόρι με τριαντάφυλλα. Καθίστε. Βεβαίως, βεβαίως. Γιάννη, έχεις αγωνία. Αγχώθηκα. Σας είδα και τις δυο έτσι μαζί ξαφνικά. Είδα... Περάστε. Και εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάννη. Να συστηθούμε. Τάνια. Τάνια, να σε φιλήσω. Τέτοια να βλέπω. Αυτά είναι για τα όμορφα άνθη της όμορφης κυρίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ωραίο ήτανε. Κάτι πολύ κλασικό. Εγώ εδώ φεύγω, παίρνω το φανάρι μου και φεύγω. Σας αφήνω στο τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να με αποδεχτεί, να με πιάσει από τη μέση, να μου φιλήσει το χέρι, να με γυρίσει, να κάνει ένα δήμο χορού. Να είναι τρελάρας. Το πρώτο. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Έχετε το ίδιο γούστο οπότε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε καλά. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Εννοείται. Η πρώτη εντύπωση. Και εσύ οφείλω να ομολογήσω, κάνεις, είσαι εντυπωσιακή. Ευχαριστώ πολύ. Η Τάνια μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι wow. Πόσα χρόνια έχεις στην Ελλάδα? 1,5 χρόνο ζω εδώ. Σε 1,5 χρόνο έχεις μάθει τόσο καλά? Όχι. Όχι, αλλά έχω σπουδάσει ελληνική γλώσσα στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Ζούσα εδώ κάποια χρόνια και πηγαίνω έρχομαι. Νορβηγία, Ελλάδα. Νορβηγία, γιατί είσαι? Όσο. Μπαίνεις εκεί πέρα? Από εκεί. Έλα, ρε, από την Νορβηγία. Ναι. Τι λες τώρα? Έχω συνηθίσει να είμαι με γυναίκες οι οποίες δεν είναι Ελληνίδες. Και όταν ήμουν στο εξωτερικό, κυνήγαγα συνέχεια τις ξανθιές. Γιατί εκεί δεν έχει ήλιο και βλέπεις το ξανθό, ρε παιδάκι μου, και λες και ανοίγει το μάτι σου. Στην Ελλάδα οι πιο πολλές κοπέλες, γυναίκες είναι μελαχρινές. Αυτό που λέει ο λαός, τα μελανούρια. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μελανούρια πολλά. Οπότε θα έλεγα ότι στην Ελλάδα μ' αρέσουν τα μελανούρια. Ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι συμβολικό, όπως βλέπετε, το γλυκό. Το έχω φέρει για να το μοιραστείτε. Καλή σας απόλαυση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες σιρόπι? Όχι, δεν θα με ταΐσεις. Γιατί? Δεν ξέρω. Ντρέπεσαι? Ναι. Δεν τον άφησα να με ταΐσει γλυκό. Δεν ξέρω, γιατί νιώσα άβολα εκείνη την ώρα. Λέω, άσε, κουτάλι έχω, χέρια έχω, θα φάω μόνη μου. Δεν ξέρω. Πάντως είσαι η πρώτη γυναίκα και είναι υπέρ σου. Δεν με ρώτησες για ζώδιο, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν ξεχάστηκες ή δεν σε απασχολεί. Ξεχάστηκα, μάλλον. Οπότε, άστο, το παίρνω πίσω. Γενικά δεν θα ρωτήσω, ρε παιδί μου, εκτός αν αναφερθεί. Τώρα, αν μου πεις τα γενέθλιά σου, ούτε καν θα το βρω σκέψου. Πότε έχεις γενέθλια? 20 Δεκέμβρη. Αλήθεια λες? 20 Δεκεμβρίου έχεις γενέθλια. Κι εγώ. Πλάκα, ρε. Μαλακής μου λέει. Αλήθεια, λες τώρα ή μου λες τώρα? Πλάκα, ρε, 20 Δεκεμβρίου έχεις γενέθλια. Σε άγγιξα, είχα δεν είχα, το έφερα, έτσι. Τι λες μου τώρα, με το ρηδεύεις? Ταυτότητα έχεις μαζί σου, να σου δείξω. Να σου δείξω πώς ήμουν και μπέμπεις. Να σου πω, εγώ φυσικά θα κοιτάξω πρώτα τη φωτογραφία. Καλά, στη φωτογραφία μου, με 15 χρονών. Α, είσαι μικρούλα. Ό,τι δεν του φαίνεται, δεν του φαίνεται. Καθόλου για το Ξώτης. Το Ξώτης είναι κλειστοί άνθρωποι, μαζεμένοι, δεν λένε πολλά. Εγώ έτσι ξέρω, από τον εαυτό μου τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι πράγμα. Δείπνω. Και όλο.
Το άφησα πάνω του. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ξενοδοχείο έχεις. Εντάξει, θα το πληρώσεις, συγγνώμη κιόλα. Για πες! Πώς πέρασες πριγκίπισσα μου! Δεν με ρωτάει καν. Καταρχάς, έχουμε ίδια μέρα γενέθλια. Ναι, εγώ νόμιζα ότι τη το είπε εσύ, αλλά λέω δεν το είπα στη Ζεν. Τι λες τώρα, αυτό δηλαδή πάρτι τεράστιο. Απίστευτο. Στην Ιγουμενίτσα, να ξέρεις, μάμα. Αυτό είναι τώρα πεπρωμένο, λέγεται. Πεπρωμένο. Δεν πιστεύω. Και πώς βγήκατε να έχετε την ίδια μέρα γενέθλια και αυτός να μην βάζει γλώσσα μέσα του και εσύ να είσαι έτσι, σε καλό ποταμάκι. Λέτε ψέματα τώρα, έχετε κάνει κόμμα οι γυναίκες. Δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον να μάθει για το. Ποια είμαι εγώ. Ποια είμαι εγώ και το τι ζω και πώς ζω, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ έμαθα από αυτόν χωρίς καν να το ρωτήσω. Με χάλασε. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Έναν πρίγκιπα και μία πριγκίπισσα. Όπως είπαμε για το φλερτ, ότι δεν είναι απλά ανταλλαγή πληροφοριών, είναι πολύ πιο σημαντικό να κάνεις αυτό. Αυτό που κάναμε με την Ελένη είναι η βάση. Δεύτερο ραντεβού, θα την ρωτήσω όπου θέλει να πάμε. Όπου θέλει αυτή, όπου θέλει, δεν με απασχολεί. Και μετά θα αποφασίσω εγώ. Φιλάκια. Θα ξαναβγαίνατε ραντεβού. Επειδή μιλούσα εγώ σε όλο το επεισόδιο, θα αφήσω την κυρία να απαντήσει πρώτα. Θα μου αφήσετε τώρα να απαντήσω. Προηγούνται οι κυρίες, παρόλο που δεν το έδειξα να το υποστηρίζω, το πιστεύω πάρα πολύ. Κοίτα να δεις, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε δεύτερο ραντεβού. Είναι η αλήθεια. Δεν είπαμε και πολλά πράγματα, ρε παιδί. Ισχύει αυτό, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Επικεντρωθήκαμε σε ένα θέμα, μιλούσαμε γι' αυτό. Εντάξει, ενδιαφέρον, έρωτα. Παρασύρθηκα εγώ πιο πολύ. Είναι αλήθεια, ναι. Εσύ πρέπει να μας πεις. Εγώ αν θα έβγαινα. Εγώ θα έβγαινα, εννοείται θα έβγαινα. Αλλά είναι αυτό που είπα στην Ελένη πριν στην αρχή. Τις αποφάσεις, χωρίς να. Δεν ξέρω αν φαίνεται ή όχι, τις παίρνει η γυναίκα. Η γυναίκα σου δίνει το ένασμα, σου λέει ναι, θέλω. Η γυναίκα σου λέει ναι, συνεχίζω. Και η γυναίκα φυσικά σου λέει ναι, το λίγο. Έτσι. Επομένως. Συμφωνώ. Η γυναίκα η αλήθεια είναι το που αποφασίζει αυτό και. Γι' αυτό και απάντησα και πρώτα. Από ένα ραντεβού μέχρι το σπίτι η γυναίκα τα αποφασίζει. Αυτή είναι η άποψή μου. Και άρα στο 308 θα γίνει επίσκεψη. Εγώ προσωπικά, όχι επειδή είμαι στο ξενοδοχείο, το 308 θα ξαναπάω. Από εκεί και πέρα, μόνος μου είμαι παρέα ή με άλλη παρέα, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Αλλά εγώ, εντάξει, δεν χάνω τις ελπίδες μου για το 308. Καλά, εννοείται, απλά εγώ δεν θα έρθω. Εσύ ναι, το ξέρω, προφανώς. Εννοείται. Κανένα πρόβλημα, ο καθένας... Μα όχι, για τους εαυτούς μας δεν απαντάμε. Ναι, έτσι κατάλαβα. Βγαίνεις. Κυρίως το επιτρέπει η δουλειά σου. Κλέρι, δεν είμαστε κλεισμένοι μέσα. Το ξέρω, εννοώ από θέμα τι απαιτεί η δουλειά σου, τι χρόνο απαιτεί, τι... Σ' αρέσει, μπορεί και να μην σ' αρέσει, το έχει βαρεθεί. Αυτό δεν θα το πιείς. Όχι, για σένα. Ευχαριστώ. Που βέβαια το χρόνο να πάρω σύνταξη από τη δουλειά μου. Και τι θα κάνεις. Ταξίδια. Μπλε, ισοδηματίες δηλαδή. Ναι. Θα κάνω αυτό που έκανε. Δεν θα νιώθεις αντιπαραγωγικός μετά. Μετά θα είμαι ακόμα πιο παραγωγικός, γιατί θα μιλάω στα συνέδρια, παγκοσμίως. Η γυναίκα, για να θέλει να ακολουθήσει κάποιον άντρα, πρέπει να είναι σε μικρότερη ηλικία. Άμα κάποια έχει κάνει τη ζωή της, έχει πάρει το σπίτι της, έχει ήδη το επαγγελμά της, είναι λίγο δύσκολο. Τους γονείς σου είπες ότι θα έρθεις. Όχι, ρες, καλά, μετά στο κρατάω για έκπληξη. Τι θα τους πεις το... Τώρα. Α, όταν πάω σπίτι, θα σου πω... Δεν ήταν καλό το φαγητό. Όχι. Γνώρισα και... Θέλετε να κλάψετε για το... από το γέλιο... με αυτή την ιστορία που θα σας πω. Δεν σου φάνει περίεργο. Θα σου φάνει πολύ αστείο. Πίστευσέ με, έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Γιατί δεν σου φάνει αστείο, επειδή πήγες στο first dates. Κοίταξε. Γενικά είναι αστείο. Επειδή βγήκα στην τηλεόραση, θα σου φάνει αστείο. Α, επειδή βγήκε στην τηλεόραση. Ναι. Ή θα δουν τον γαμπρό και θα πούν πω ότι είναι αυτός που το βρήκες. Τι γαμπρό. Δεν είπα γαμπρό, εννοώ κορδευτικά, χιούμορ. Αυτό. Δεν γέλασε κανείς. Ρε Κλέρι. Δεν έχεις χιούμορ. Δεν έχω χιούμορ. Εντάξει. Άρα δεν της αρέσω καν.
πώς να σε προχωρήσει παρακάτω. Δηλαδή, πρώτο ραντεβού και σου λέω δεν έχει καθόλου χιούμορ. Επόμενη ερώτηση. Το παπηγιόν ήταν καλή επιλογή ή δεν σ' αρέσει? Δεν σ' αρέσει. Γιατί? Τώρα είσαι ένας άντρας με ένα φιόγκο στο λαιμό του, δεν θα μου φαινόταν ποτέ ελκυστικό. Αλήθεια, να ήσουν με ένα τίσερτ και μία φόρμα θα ήταν πιο... Δεν μπορώ να έρθω με τίσερτ και φόρμα εδώ πέρα. Στα ρερά μου, να σου το πω, πιο κοντά σε μένα. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ ήθελα να πάμε εκεί πέρα, να σκάσουμε το τίσερτ εκεί πέρα, να γελάνε πιο πολύ φίλες μου. Ένα λίγο να είναι σαν να βγει από τη φυλακή. Απλά ρώτησα πάρα πολλά άτομα πριν έρθω. Τι να φορέσω? Και είχα α, β, γ επιλογή. Δεν ρώτησες τα κατάλληλα άτομα. Τι να κάνω, ρώτησα την κομμωτριά μου πρώτα απ' όλα. Α, Λαρισαία. Καλή κοπέλα, είναι αγαπημένη μου κομμωτριά. Καλή κοπέλα. Μου το είπε η κομμωτριά μου, λέει, να του το έτσι. Εγώ του είπα να πάει να κουρεύεται σε άντρα. Τι σ' αρέσει να κάνεις το ελεύθερο χρόνο? Μ' αρέσει το σκάκι. Okay. Ναι, τρέλα. Τώρα που μεγάλωσα, μου αρέσει το σκάκι. Μάλιστα. Εγώ δεν παίζω σκάκι και το θεωρώ παιχνίδι, δηλαδή, μετά τα 80. Εμένα μ' αρέσει να χορεύω, μ' αρέσει να βγαίνω, μ' αρέσουν τις εκπλήξεις. Περάστε. Ευχαριστώ. Έχω ζηλέψει τα τριαντάφυλλα, μπήκε μέσα, μύρισε το μαγαζί, δεν μπορείς να φανταστείς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Thank you. Τι φαγητά σε αρέσει να τρως? Δεν είμαι φαν του κρέατος. Εσύ είσαι πιο πολύ κρέας, ψάρι, σαλάτες. Εγώ είμαι vegetarian. Εγώ vegetarian, είδες, μπράβο. Δεν τρώω. Ναι. Αγαπημένο φαγητό? Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανιτές. Simple. Τώρα δεν ξέρω. Simple and nice. Δεν έχω δει ποτέ κάποιος που δηλώνει ότι δεν του αρέσει το κρέας, τα κεφτεδάκια να είναι αγαπημένο φαγητό. Είναι λίγο surreal για μένα, είναι λίγο παράλογο. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Γιάννης είναι έτοιμος να ερωτευτεί. Η Τάνια πρέπει να χαλαρώσει. Ήταν λίγο σφιγμένη. Αλλά επίσης είναι βόρεια. Οπότε μπορεί να είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Γιατί οι βόρειοι είναι και λιγάκι πιο κλειστοί από εμάς. Έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, ναι. Ισχύει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πώς θα εξελιχθεί. Πώς θα εξελιχθεί η βραδιά μας. Το φλερτ, το ξέρεις τι σημαίνει? Ξέρεις τι σημαίνει? Ξέρω, αφού είναι παγκόσμια λέξη. Ναι, είναι παγκόσμια λέξη. Αλλά εγώ αλλού θα καταλήξω. Το φλερτ στα ελληνικά πώς λέγεται? Καμάκι. Καμάκι. Πολύ σωστά. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να το πεις? Κι εγώ δεν ήξερα βασικά, και εγώ το ίδιο θα έλεγα από το αυτό που είπες και εσύ. Το έψαξα κι εγώ λοιπόν στο διαδίκτυο που αλλού. Και είναι... Και είναι... Έχει βγάλει χαρτί και κάτι της διαβάζει. Λες να της έχει φέρει ποίημα. Θα τρολωθώ, ε! Ερωτοτροπία. Ερωτοτροπία. Ερωτοτροπία ή φλερτ ή πίτσι-πίτσι είναι η εκδήλωση ερωτικής συμπάθειας με σκοπό τη σύναψη, okay, ερωτικής σχέσεως, αλλά χωρίς υπόσχεση ότι αυτό θα συμβεί. Κατάλαβες ο ποιητής? Έτσι και τις διαβάζεις expert, θα τρελαθώ. Πιστεύω τα λόγια είναι περιτά, όπως λέει και το τραγούδι. Πολύ ωραία περιγραφή. Και έχω επίσης και κάποιες ερωτήσεις μετά, θα σου κάνει πολύ ευχάριστες, αστείες ερωτήσεις. Πάμε τεστάρεις. Όχι, όχι, δεν είναι ερωτήσεις τεστ, είναι ερωτήσεις, θα τις απαντήσουμε και δύο. Είμαι ρομαντικός, όπως επίσης και γενναιόδωρος, προσπαθώ τουλάχιστον. Αλλά θα έλεγα επίσης ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό μου είναι ότι είμαι ντροπαλός. Αυτό προσπαθώ κάθε φορά να το ξεπεράσω με διάφορους τρόπους, όπως το χιούμορ. Άλλες φορές τα καταφέρνω, άλλες φορές όχι. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Θέλω να μάθω τι είναι αυτό το χαρτάκι. Έχω τρελαθεί, ε. Αγαπητή μου Ζενεβιέβ. Ναι. Αυτό το χαρτί περιέχει έναν ορισμό. Ορισμό. Πώς μπορούμε να πούμε στα ελληνικά το φλερτ, γιατί εγώ το ψάξα αγγλικά. Θα με τρελάνεις. Ξέρω, ερωτοτροπία, ερωτοτροπία είναι. Θέλω να δω το γραφικό έλα, σου. Διάβασε το. Ωραία γράμματα κάνεις. Ερωτοτροπία ή φλερτ. Ή πίτσι-πίτσι. Ή πίτσι-πίτσι. Ναι, το έχει αυτογράφο γι' αυτό. Πίτσι-πίτσι. Πίτσι-πίτσι, μπράβο. Τάνια, θα παίξει πίτσι-πίτσι. Πώς τη βλέπεις τη βραδιά? Αυτό δεν το ξέρουμε. Ναι, ναι. Τα λόγια είναι λόγια. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει.
την αρχή του ραντεβού μας, η όποια μηχανία υπήρχε ήταν απόλυτα φυσιολογική. Αλλά στη συνέχεια υπήρξε πάρα πολύ καλή συζήτηση και από τους δυο μας και μία έλξη βαθύτερη. Κι άλλο θέλω. Θες κι άλλο, θα στο φέρουμε. Όλα εντάξει. Ναι, κι άλλο θέλω. Τέλεια. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κιόλας μήπως θέλετε κάποιο γλυκό να σας φέρω. Εγώ με ανέχει, κύριος θα το θέλω. Δεν θέλω γλυκό, ευχαριστώ. Εντάξει. Θέλετε να μαζέψω κάποιο πιάτο? Όχι, άστα, θα έχω τα ρόλο κρασί, μήπως... Μια μπουκίτσα, έτσι, ναι, δεν ξέρεις, ξέρεις καλά. Εγώ δεν πίνω ποτέ και με έχει τρελάσει το ποτό, τι να πω. Πες, γνώρισα μια τρελή εκεί πέρα, έπινε το ένα κρασί μετά το άλλο. Και μιλούσε πολύ. Είναι ωραίο να είσαι μόνος σου, γιατί δεν έχεις κανέναν να σκεφτείς ότι... να σκεφτείς πώς μπορούν οι πράξεις σου να τον επηρεάσουν, να τον στενοχωρήσουν. Αλλά είναι ωραίο και να μοιράζεσαι, να έχεις κάποιον κοντά σου να σε καταλαβαίνει, να το καταλαβαίνεις. Η ζωή δεν ρωτάει, απλώς κυλάει. Και είναι ωραίο να βρεις κάποιον να κυλάει μαζί η ζωή. Με συγχωρείτε, σας έφερα και το λογαριασμό. Θα πληρώσετε μαζί ξεχωριστά. Μαζί, ξεχωριστά θα πληρώσουμε. Τι μαζί. Μαζί ρε, έλα τώρα, άσε. Όχι. Ούτε καν, ούτε καν. Ρε! Ωραία, Κλέρι, τώρα θα πληρώσω εγώ. Γιατί? Γιατί έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ούτε έφαγες, ούτε ήπιες, εγώ τα έχω... Τα έχεις ρημάξει όλα. Σιγά. Δεν άφησες τίποτα. Το λογαριασμό σήμερα τον πλήρωσα με κρύπτο. Αυτό τι είναι, επαγγελματικές κάρτες. Μαγνητάκι είναι κιόλας. Αυτός ποιος είναι, δεν είσαι εσύ. Αυτός είμαι εγώ. Μπορείς να την κρατήσεις, αν θες. Σουβενίρ. Γιατί. Εδώ τα φρύδια που πήγαν. Θα πάει στα σουβενίρ. Η κάρτα δεν είχε καμία σχέση η φωτογραφία πρώτα απ' όλα με αυτό που έβλεπες. Τι έγινε, παιδιά, περάσαμε ωραία. Πλάκα είχε. Ναι. Ναι. Ναι, θα μου πείτε τίποτα ή έτσι σας κοιτάω. Να μιλήσει ο άντρας της παρέας. Για μιλά, ρε, άντρα της παρέας. Φαντάζομαι, Κλέρι, πέρασε πολύ καλά. Είχε πλάκα. Εσύ. Ήταν... Και ομπρέλα και μπουφάκι. Ήταν ενδιαφέρον. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν διακομόδηση όλη την κατάσταση. Δεν ήταν ραντεβού, ήταν κομμωδία. Καλό βράδυ. Χάρη, bye. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Παιδιά, η ζωή είναι ωραία. Κάποια ραντεβού πετυχαίνουν, κάποια ραντεβού δεν πετυχαίνουν. Εγώ κρατάω μόνο το ότι ήταν μια ωραία βραδιά και τους άρεσε το ότι βγήκανε ραντεβού με έναν άνθρωπο που δεν ξέρανε. Έτσι τουλάχιστον νομίζω. Από εκεί και πέρα, παιδιά, ποιος ξέρει. Η ζωή είναι αναπάντηχη. Θα ξαναβγαίνατε δεύτερο ραντεβού? Με τίποτα. Με εσύ τι λες, να βγούμε και δεύτερο ραντεβού? Εδώ δεν... βγήκαμε του ζόρι στο πρώτο. Το παιδί δεν κολλάει, δεν είναι. Άλλη χημεία τελείως. Ναι. Συμπαθέστατος, αλλά δεν. Με τίποτα. Τι να πω. Το παπιόν φταίει για όλα, Κλέρι. Όχι. Η ενέργεια. Εσείς ορθόδοξοι, Εγώ είμαι άθεη. Α, είσαι άθεη. Βαφτίστηκες όμως. Προφανώς, επειδή, ναι, ναι. Οκ. Ναι, ναι. Okay. Απλά τώρα έχεις γίνει. Τώρα έχεις γίνει. Πάντα ήμουνα. Εννοώ, έγινες όταν μεγάλωσες, όχι μικρό κοριτσάκι. Όχι, μικρό κοριτσάκι. Ναι. Δεν μπορείς να αποφασίζεις και πολλά πράγματα. Ναι. Αφού. Δεν σου άρεσε αυτό, Όχι, όχι. Ειδικά εγώ τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και με την αστροφυσική. Μ' αρέσει ως χόμπι. Μαθαίνω δηλαδή πώς ξεκίνησε ο κόσμος, τι δεν ξέρουμε, τι ήταν το Big Bang, τι υπάρχει. Είμαι της επιστήμης γενικώς. Ξεκίνησα μία συζήτηση με την Τάνια επειδή μου είπε ότι είναι άθεη. Σχετικά με την δημιουργία του σύμπαντος, ώστε να καταφέρω να έρθω πιο κοντά της. Στα πιστεύω της. Όταν δημιουργήθηκε το σύμπαν, δεν υπήρχε ύλη για τα πρώτα 300.000 χρόνια. Σούπα, σούπα. Μετά άρχισαν
να σχηματίζονται τα ηλεκτρόνια, τα φωτόνια, ξέρεις. Και η ύλη έγινε πολύ, πολύ, πολύ πιο μετά. Υπάρχουν εκεί πέρα δύο απόψεις τώρα. Κάποιος έρχεται και σου λέει ότι υπάρχει ζωή σε αυτό το πλανήτη, έτσι, λόγω τύχης, λόγω, ναι, είδες, exactly. Όμως, επειδή εσύ δεν πιστεύεις... Αυτό είναι πολύ αστείο, exactly, είδες, επειδή εσύ λοιπόν δεν πιστεύεις στην τύχη, είδες, εσύ τώρα το πας ή λένε άλλοι, είναι κάποιο σχέδιο, καταλαβαίνεις. Οπότε εκεί τώρα οι επιστήμονες μαλώνουν. Μ' αρέσει να συζητάω εντελώς διαφορετικά θέματα με μία γυναίκα για να μπορώ να καταλάβω την ευφυΐα της. Γιατί η ευφυΐα δεν είναι κάποιος να πει ότι το ξέρω αυτό, έτσι. Ευφυΐα είναι να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή κάτι τρελό που γίνεται, να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Και η Τάνια το αντιμετώπισε. Εσύ είσαι, που είσαι άνθρωπος της επιστήμης. Μπορεί ένα ηλεκτρόνιο να κουνευτεί άμα δεν έχει καταλύτη. Πρέπει να υπάρχει καταλύτης για να γίνεται όλο αυτό. Διαβάζω τα πάντα. Διαβάζω επιστήμονες, διαβάζω βιολογία, διαβάζω τα πάντα ό,τι μπορεί. Από μικρό παιδί δηλαδή ασχολούμαι με θέματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν τα άλλα κορίτσια. Θέλετε να σου φέρω κατάλογο για αγγλικά. Θέλει να γλυκά. Να περιμένουμε λίγο. Πέντε λεπτά να. Πέντε λεπτά, εντάξει. Να φάμε κάτι να γλυκαθούμε, Τάνια μου. Το ξέρω ότι είμαστε και δυο πολύ γλυκίσα ζάχαρη και γλυκίσα σοκολάτα. Εγώ ξέρω ότι είμαι γλυκό δηλητήριο. Να βρεις κάποιον απλό άνθρωπο ο οποίος να ξέρει τι θέλει, να ξέρει πώς είναι. Μπράβο. Απλός άνθρωπος, ξέρω τι θέλω, ξέρω ποια είμαι. Ξέρεις, ακριβώς. Είναι δύσκολο να βρεις. Είμαι κατηγορία από μόνη μου, μου το έχουν πει. Υπάρχουν, μπράβο. Υπάρχουν, ότι είμαι too much. Υπάρχουν γυναίκες λοιπόν οι οποίες είναι μία κατηγορία από μόνες τους. Ναι. Και εσύ ανήκεις σε αυτές τις γυναίκες. Οπότε, να ξέρεις ότι η πρώτη ερώτηση που σου είχα, την απάντησες ήδη. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό. Okay, πάμε. Λοιπόν, πες το τζίνι έρχεται και σου δίνει δύο ευχές. Όχι τρεις, δύο. Δύο ευχές. Ο λογαριασμός. Να σιγά σιγά. Θα πληρώσετε μετρητά ή με POS. Ξεχωριστά, μαζί. Μαζί λέω, ξεχωριστά. Μαζί, εγώ θα πληρώσω. Εντάξει. Εγώ είμαι με κάρτα, τέλος πάντων. Ναι, εγώ θα πληρώσω. Ευχαριστώ. Στο τέλος θα έπρεπε όταν ήρθε το λογαριασμό να μου πει έχω την καλή διάθεση να πληρώσω εγώ. Έχεις καμιά εντύπωση. Οπότε και εγώ να πω την γνώμη μου, να πω θα προτιμούσα να τα πληρώσω τα δικά μου ή okay, πλήρωσε τα εσύ. Τζίνι, δύο ευχές. Να εξαφανίσω όλους τους κακούς ανθρώπους από αυτή την γη. Είναι σε αλήθεια. Τι θα ήθελες, πες κάτι, σκέψου. Να βρω ένα άντρα να περνάω καλά. Α, οκ. Ορίστε, είναι και αυτή η ευχή. Εσύ. Η πρώτη μου ευχή θα ήταν να κάνω όλους τους πλούσιους φτωχούς και όλους τους φτωχούς πλούσιους για τρία χρόνια. Κάθε τρία χρόνια να αλλάζουν. Δηλαδή, οι πολύ φτωχοί. Θα γινόντουσαν πλούσιοι και πολύ πλούσιοι θα γινόντουσαν φτωχοί. Για τρία χρόνια. Συγγνώμη, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Μάλιστα. Είστε σίγουρος για το τι που έχετε αφήσει. Αγαπητή Ζενεβιέβ, πιστεύω ότι είμαι σίγουρος, ναι. Ευχαριστώ πολύ. 50 ευρώ λογαριασμός, σου έδωσε 50 ευρώ tips για να σηκωθούν όλοι και να πούνε wow. Κύριε Γιάννη, Λαρτζίλα. Λαρτζίλα, μου αρέσει. Την εκτιμάμαι ιδιαίτερος. Το έκανα αυτά πρώτον γιατί επειδή έχω γραστεί στην εστίαση εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά όλων αυτών των ανθρώπων. Και κατά δεύτερον, η Τάνια είμαι σίγουρος ότι το βρήκε αυτό, το εξέλαβε ως πάρα πολύ θετικό. Εντάξει. Εμένα μου φάνηκε ακριβώς το αντίθετο. Negative. Αυτό είναι να δείξεις ότι ξέρεις κάτι, έχω λεφτά. Η εμπειρία θα μας μείνει και στους δύο αξέχαστη. Αυτό είναι γεγονός. Και πιστεύω ότι η αγαπητή Τάνια έτσι, έμεινε ευχαριστημένη και επίσης
θα κάνω ό,τι το μπορώ καλύτερο ώστε να μείνει ακόμα περισσότερο ευχαριστημένη. Έχω πολλή αγωνία για να μάθω αν τελικά η Τάνια θα ήθελε να ξαναβγεί μαζί μου. Did you impress her? Γιάννη μου, στο εύχομαι, με έχεις κλαβώσει. Νάνια, χάρηκα πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ανάβεις φωτιές σου, Λεώνα. Λοιπόν, τι μέλη γενέστε, είναι η ερώτηση. Τι κάνουμε, τι θα ξαναβγούμε, θα τα πούμε μαζί. Παρακαλώ, οι κυρίες, θες να απαντήσεις πρώτη. Ναι, εγώ δεν θα ξανά έβγαινα μαζί σου. Γιατί πιστεύω ότι διαφέρουμε. Είμαστε διαφορετικοί σαν άνθρωποι, οπότε πιστεύω ότι δεν θα ήθελα να ξαναβγω. Να δηλώσω, να πω ότι είμαι, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ χαίρομαι. Έχεις έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και σου εύχομαι να βρεις αυτό που ονειρεύεσαι. Ευχαριστώ, επίσης. Και εσύ είσαι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο, αλλά αυτό που μου έβγαζε η Άβρα είναι φίλη. Δεν νιώθω ερωτικό connection. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, δεν είναι κακό.